Έχουμε απαρτία και προτείνω να συζητήσουμε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι ένα θέμα ισορροπισμός. Θα δώσω το λόγο στον Δημάρχο, θα κάνει εισήγηση, μετά θα γίνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τους ορκωτούς συλλογιστές και μετά τοποθετήσεις και μετά πάμε στην ψηφοφορία. Του κύριο Δημάρχη, μετά θα σου πάρω. Καλησπέρα σας. Συνεδρία συνδικατιεύτη της 3/10/2013. Ισορροπισμός του 2012. Παρόντες, Αθανασίου Αθανάσιος, Απέργη Μαρία, Αρχατινός Διονύσιος, Βρετός Άγγελος, Καλανοπούλου Ελεονόρα, Γιατζίκης Παναγιώτης, Δημάρχης Ιωάννης, Ιακωβάκη Μαρίνα, Κασιμέρη Θεοδόρα, Κασίμη Ελένη, Καστόρης Θεόδωρος, Κονιδάκης Διονύσιος, Κουτελάκης Γεώργιος, Κουτετέ Εκατερίνη, Κρικρής Γεώργιος, Μαμόλη Εκατερίνη, Ματής Αλέξιος, Μπίσαλας Δημήτριος, Πούλιος Κωνσταντίνος, Στέφος Νικόλος, Συρίκος Πολύδωρος, Τσακίρης Παναγιώτης, Τσιάπης Παναγιώτης, Σουράκης Κωνσταντίνος, Χατζαντουριάτη Ευάγγελος. Ναι, ο κύριος Δημάρχος έχει το λόγο. Κύριε συνάδελφε, είμαι στην ευχάριστη θέση που μπορώ αυτές τις κρίσιμες για την ελληνική οικονομία μέρες να σας παρουσιάσω τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου μας για την κρίση του 2012, από τις οποίες προκύπτουν αποτελέσματα υγιούς οικονομικούς μονάδας. Οι μηχανισμοί που οδήγησαν στα αποτελέσματα αυτά πρέπει να διαφυλαχθούν και στο μέλλον, το οποίο προβλέπεται να είναι δύσκολο για την ελληνική οικονομία, έτσι ώστε να μην βρεθεί ο Δήμος μας στη θέση να εξαρτά τις δράσεις του από τις παρεμβάσεις της κεντρικής εξουσίας. Στη θέση αυτή έχουν ήδη βρεθεί περισσότεροι Δήμοι με δυσάρεστα αποτελέσματα για τους δημότες και για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από την ανάλυση και σύγκριση των οικονομικών μεγεθών των κρίσεων 2012-2011 που αποτυπώνουν τις οικονομικές καταστάσεις που έχετε μπροστά σας, συνοπτικά επισημαίνω τα εξής. Τα συνολικά έσοδα της κρίσης του 2012 μειώθηκαν κατά 10,42%. Και αν ήρθαν στο ποσό 26 εκατομμυρίων, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα, τα έως εκατομμύρια. Έναντι το ποσό 29 της προηγούμενης κρίσης του 2011. Και τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,63% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 26 εκατομμυρίων, έναντι 28 της προηγούμενης κρίσης. Δεύτερον, τα οργανικά έσοδα της κρίσης του 2012 μειώθηκαν κατά 11,31% και ανήκαν στο ποσό των 24 εκατομμυρίων, έναντι του ποσού 27 εκατομμυρίων της προηγούμενης κρίσης του 2011. Ενώ τα αρβανικά έξοδα μειώθηκαν κατά 8,90% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 25 εκατομμυρίων έναντι 27 εκατομμυρίων της προηγούμενης κρίσης. Όπως είναι γνωστό σε όλους, το πλεόνασμα ή έλλειμμα κάθε κρίσης προσδιορίζεται από τα συνολικά αποτελέσματα κάθε κρίσης, έξοδα μείον έσοδα, και περιλαμβάνεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κρίσεων. Έτσι, το καθαρό αποτέλεσμα που πραγματοποιήθηκε στη κρίση του 2012 είναι έλλειμμα ποσού 7.458 ευρώ. Το καθαρό αποτέλεσμα της προηγούμενης κρίσης είναι πλεόνασμα 1.499.527 ευρώ. Το έλλειμμα του ποσού 7.358 ευρώ που προέκυψε στην παρούσα κρίση οφείλεται στη μείωση των συνολικών εσόδων κατά 10,42, ενώ τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,63. Επισημαίνεται ότι στα συνολικά έξοδα περιλαμβάνεται και ο σχηματισμός προβλέψεων για έφθαρτους κινδύνους ποσού 1.047.793,67 ευρώ έναντι του ποσού 537.237,01 που σχηματίστηκαν σε βάρος των αποτελεσμάτων της προηγούμενης κρίσης. Ο Δήμος μας συνδέσει τον ισολογισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πλαδικό λογιστικό σχέδιο των Δήμων, ακολουθώντας σε κάθε κρίση τις ίδιες λογιστικές αρχές. Έτσι, στα καθαρά αποτελέσματα της κρίσης του 2012,
εξήγησαν όλα τα έσοδα και έξοδα καθώς και οι προβλέψεις που αφορούσαν τη χρήση του 2012. Ο Δήμος μας σχηματίζει σε κάθε χρήση προβλέψεις για τις κρατικές υποθέσεις για ενδεχόμενους οικονομικούς κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν, οι οποίες επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της κρίσης που σχηματίζουν, ενώ οι συνολικές προβλέψεις εμφανίζονται στο ισορροπισμό στις κλιμπές προβλέψεις και αναλύοντας το ποσά. Για τις αγωγές επαγγελών του Δήμου, που ασκήθηκαν σε προηγούμενες κρίσεις το 2012 και εκκρεμούν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια για το επίδομα εξομάλυσης, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις, επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο η έκφραση των παραπάνω αγωγών. Σημειώνουμε ότι εκτός των προβλέψεων για δικαστικές υποθέσεις που σχηματίζονται, σχηματίζεται και πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου του 2012 στο ποσό των 4.378.746,97 ευρώ. Ο σχηματισμός των ανωτέρων προβλέψεων δεν σημαίνει ότι ο Δήμος παραιτείται των απαιτήσεών του και θα διεκδικήσει κάθε ποσό που προφύλλεται. Ο σκοπός του σχηματισμού των προβλέψεων αυτών είναι να απεικονίζει ο ισορροπισμός του Δήμου την πραγματική οικονομική του κατάσταση. Όπως γνωρίζετε από τον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, υπήρξε διαπίστωση ελλείμματος στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων, που τέθηκε υπόψη μας από τις 2 Οκτώβρου του 2013 αναφορά τους. Η δυνάμεια αυτής της αναφοράς έχει ήδη υποβληθεί στις 5 Οκτώβρου του 2013 μηνυτήρια αναφορά προς τον κύριο Εισαγγελέα Πληροφορικών Αθηνών κατά της οικονομικής υπολόγου και κατά παντός υπευθύνου. Ακόμη, στις 5 Οκτώβρου του 2013 ζητήθηκε από το Δήμο πλήρης διαχειριστικός έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία οικονομικών Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος του ελλείμματος και να καταλογιστεί στους υπεύθυνους. Το ποσό του ελλείμματος ποσού 79.755 ευρώ απεικονίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις ως απέτηση και διενεργήθηκε ισόπωση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως για τη ζημιά που ενδεχομένως θα προκύψει από την μία ανάκτηση του ποσού αυτού. Επίσης, δόθηκε εντελώ στην οικονομική υπηρεσία να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προσαρμοστεί ο Δήμος μας στις ισχυρές φορολογικές διατάξεις. Το έλλειμμα που προέκυψε στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων κατέδειξε το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στον τομέα αυτό μετά την κατάληψη του Δημοτικού Γυμναστήριου από νομικό πρόσωπο δεν ήταν πλήρης. Από τη διερεύνηση που κάναμε σχετικά με τη χρήση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε μεγάλους δήμους της Ελλάδας, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει εφαρμοζόμενο πλήρες σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ούτε υπηρεσία εσωτερικού ελεγχτή και σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα εσωτερικού ελέγχου με σκοπό τη διαφάνιση της πρόληψης και τον εντοπισμό κακόβλων ενεργειών σε βάρος του Δήμου. Τέλος, η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι η καταπληκτική όπως προκύπτει από τους χρηματοοικονομικούς δείχτες που αναλύονται στην έκθεση της οικονομικής επιτόπισης. Ειδικότερα ο δείκτης γενικής ρευστότητας, που είναι το κλάσμα κυκλοφορών ενεργητικών προς βαθυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ίσονται με 3,81 και είναι άριστος. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος υπερκαλύπτει τις βαθυπρόθεσμες υποχρεώσεις του με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, από το οποίο το μεγαλύτερο μέρος ήταν διαθέσιμα του, που ανέρχονται στις 31 Δεκεμβρίου του 2012 σε 4.699.018 ευρώ. Επίσης, ο αριθμός δείκτης ταμιακής ρευστότητας διαθέσιμων προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ισούται με 2,06 και δείχνει την ικανότητα του Δήμου για την διασφάλιση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε μετέπειτα. Πόσο ισούται? Όλες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας εξοφλούνται ευρώθεσμα, χωρίς να απαιτείται δανεισμός. Διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις που εμφανίζονται στο ισορροπισμό 31 Δεκεμβρίου του 2012 δεν είναι λήξη πρόθεσμης. Την ημερομηνία αυτή και εξοφλούνται πρόθεσμα στην επόμενη χρήση του 2013. Όπως άλλωστε πρόθεσμα εξοφλούνται όλες οι υποχρεώσεις του Δήμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ολοκληρώνοντας και συνοψίζοντας, ο Δήμος μας είναι από τους λίγους Δήμους που πρώτον έχει πλεόνασμα στα ίδια κεφαλαία. Δεύτερον, δεν έχει βραχυπρόθεσμα δανειακές υποχρεώσεις. Τρίτον, σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και για επισφαλείς απαιτήσεις, ακολουθώντας τις λογιστικές αρχές. Τέταρτον, εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες τις υποχρεώσεις του. Πέμπτον,
Οι δείχτες ρευστότητας όπως προκύπτουν από τους υπολογισμούς φανερώνουν ότι υπερκαλεί τις παραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο κύριος Ναφελούδης, ο κύριος Βραβλίνος, ο κυρία Βαρσέτα, ο κύριος Κούπας και η κυρία Νάνο. Μάλιστα. Η σήμερα κοίτα στο εξή, ότι όπω προκύπτει ο νόμο που όλοι οι δημοκρατικοί πρέπει να έχουμε στα χέρια μα όταν έχουμε τα στοιχεία του συμπληρωμού και τη διάθεση των πρωτοκολλών. Από τότε που έχουμε τη διαδικασία τα κείμενα τη ημερήσια διάθεση. Αυτό δεν υπήρχε στη διάθεσή μα, νομίζω κάτι που ξέρω πάλι σήμερα. Δεν είμαστε σε θέση να διαβάσουμε την τελευταία που είναι από εκεί οι διαδικασίε σε σχέση με τον ισορροπισμό. Κατά συνέπεια πρέπει να αναπτυχθεί η συνεδρίαση. Για λόγου δεν σα έχει στάνει, συγγνώμη, δεν σα έχει στάνει. Όχι, όχι, σήμερα την πρώτη φορά. Αυτό τι είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μια από τα δύο προσάρτητα την παρέκθεση των πολιτικών δεν έχω. Με βάση τον νόμο σου κρατήσει τώρα να αναπτυχθεί η συνεδρίαση. Ναι, ναι, κύριε. Πάνω στο θέμα τη συνέντευξη. Ακριβώ πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν θέλω να τοποθετηθώ. Επειδή και μάλιστα πρόλαβα να το πει πρόλαβε ο κ. Καπελούδης, θεωρώ ότι αυτή η τακτική η οποία ακολουθείται από την πλάση των και ο ίδιο προσπαθεί να διαπιστώσει και πέσει και πρόκειται, αλλά από την ενημερώνω του συνάδελφου παλαιότερων ετών, είναι μια πάγια τακτική τη δημοτική αρχή. Ναι, έρχεται. Ναι, ο κ. Κούπα με έχει ενημερώσει για την ημέρα. Λοιπόν, είναι πάγια τακτική τη δημοτική αρχή όταν συζητείται ο ισολογισμό να έχουν εδώ πέρα κάτι φωτοτυπίε οι οποίε ουσιαστικά αποτελούν μια περίληψη η οποία είναι με επιλεκτικά στοιχεία πάνω στην έκθεση των εργοτών. Ελεγκτών λογιστών και του ισολογισμού και η έκθεση αυτή μας έρχεται τελικά μετά από 1-2 μήνες. Θα παρακαλέσω λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν να συζητάμε πάνω σε αποσπασματικά στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, καλοπροαίρετα θα το πω, δεν θέλω να πω ότι υποκρύπτουν δόλο, άσχετα εάν πολλοί θα μπορούσαν να το θεωρήσουν ότι υποκρύπτει δόλο, διότι είναι μια συστηματική προσπάθεια. Θα παρακαλούσα λοιπόν όντως να αναπτυχθεί αυτή η συνεδρίαση, να μας δώσετε την πλήρη έκθεση των ορκωτών αγωνιστών, διότι μέσα οι άνθρωποι λένε πολλά πράγματα, αποκαλυπτικά πράγματα, λένε παρατηρήσεις οι οποίες δεν υπάρχουν μέσα εδώ. Λείπουν στοιχεία πολύ σοβαρά, τα οποία υπάρχουν, δηλαδή για παράδειγμα στην έκθεση των ορκωτών αγωνιστών της προηγούμενης κρίσης του 2011, υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις πάνω σε εξφανείς προσφορείται απαιτήσεις. Είτε ότι δεν αναφέρονται εκεί μας προστάνε, είτε τρίβονται ονόματα, είτε βεβαιώνται κλπ. Έφερα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θα παρακαλέσω λοιπόν και με αυτό κλείνω να αναβληθεί η συνεδρίαση, να μας προσκομίσετε την πλήρη έκθεση των ορκωτών λογιστών και πολύ ευχαρίστω να τη συζητήσουμε. Αλλά πάνω σε εκλεκτικά στοιχεία, εγώ προσωπικά δεν βρίσκω το νόημα και το σκοπό να συζητήσω. Ευχαριστώ. Κυρία Τσίρκα, ευχαριστώ. Εγώ να σας εξηγήσω λιγάκι. Λόγω της σημαντικότητας του θέματος όσον αφορά το έλλειμμα, είχα αποφασίσει να σας δώσω την έκθεση και να την έχετε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως ήταν ανθρωπίνως αδύνατον αυτό να γίνει, διότι ο ισορροπισμός εγκρίθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, ο έλεγχος μας τέλειωσε στις 16 Σεπτεμβρίου, ήταν αδύνατο να παραδοθεί. Όμως παρόλα αυτά, ο νόμος το άρθρο 163 ορίζει ότι στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου προέρχονται για το δίλημα προκειμένου να ελεγχθούν οι οικονομικές καταστάσεις, προσκομίζεται το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, το οποίο αφορά στις παρατηρήσεις εκείνες που έχουν ουσιώδη επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις. Στη συνέχεια λοιπόν λέει ότι ο ορκωτός ελεγκτής δίνει μια αναλυτική έκθεση η οποία χορηγείται εντός μηνός από την έκθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και υποπάλληται στο Δημοτικό Συμβουλίο και στην Ευρωπαϊκή στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Εμείς λοιπόν, τις οδηγίες που έχουμε από την εταιρεία μας, θέλουμε να έχουμε και την έκθεση του ισορροπισμού από το Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί ενδεχομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια άλλα γεγονότα που θα πρέπει πιθανόν να τροποποιήσουμε την έκθεση ελέγχου μας. Άρα λοιπόν, η διαδικασία που ακολουθούμε και εμείς είναι να σας την δίνουμε εντός μηνός από την έγκριση του ισολογισμού. Θα κοιτάξω και η διαδικασία. Η διαδικασία είναι.
υπάρχει κάποια άλλη. Αν σα επαφέρω, τι να συμπληρώσετε σε αυτό που είπατε, κύριε Στέφανε. Ένσταση πάνω, ναι, να συμπληρώσω μια ένστασή μου. Θα σα παρακαλέσω να με βάσει αυτά τα οποία είπε τώρα η κυρία Τσίλη. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, θα καταλήξω. Εκείνο το οποίο θέλω να ρωτήσω πάνω, σωστά αναφέρει τι διαδικασίε του νόμου και η κυρία Τσίλη. Θα οφείλαμε όμω. Θα οφείλατε να μας φέρετε όμως μέσα σε αυτές τις προθεσμίες να μας φέρετε κι εσείς αυτά τα στοιχεία. Αυτό που μας λέτε ότι εντός μηνός μετά χορηγείτε ή μάλλον παραδίδετε και ενημερωνόμαστε, θα πρέπει να ξέρετε ότι μετά δεν ακολουθεί απολύτως καμία άλλη διαδικασία πάνω σε αυτό το θέμα. Απλώς ενημερωνόμαστε, παίρνουμε τα παίρνουμε τις εκθέσεις σας και δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Το πολύ μπορεί να κάνουμε μια ερώτηση ή προϋπηρεσίες διατάξεως. Δεν γίνεται η ευρύτητα της συζητήσεως η οποία γίνεται σε αυτή την. Γι' αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο η πλήρης έκθεση με βάση την οποία και μπορούμε να τοποθετηθούμε. Διαφορετικά νομίζω ότι θα είναι έτοιμο ερώτημα. Αντρέα, ευχαριστώ. Για να μην πείτε, γιατί δεν σε έχουν φάει επιστημονικοί σε κάτι και αυτό είναι πολύ κόρτο. Σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, σε όλη τη χώρα. Σε όλες τις εισηγήσεις, όταν συγκεκριμένες οργανισμούς, συμμετέλετε πλήθεια στον πρώτο αναλυτικό. Σε όλες. Γι' αυτό βέβαια στον νόμο. Ξέρω πολύ καλά αυτό το οποίο λέτε, το οποίο μπορεί να διευθυνθεί και να αποκριστεί μετά από να μην στην ΕΦΕ. Επειδή όμως δεν είναι τεχνικό το να απλώς είναι πολιτικό, το παρελθόν ήταν σημαντικό. Το λέω αυτό το πράγμα εγώ, που για λόγους αρχής ότι πάρα πολλά είναι ψηφίδιος οργανισμός. Άρα το ζήτημα είναι εντελώς πολιτικό και θεωρώ ότι έχει να κάνει με την ουσία της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχέσεις και τις σημασίες που δίνεται στην άποψη των πολιτικών συμβουλίων. Γι' αυτό επιμένω στην έστασή μου να αναρτηθεί στην εταιρεία ότι δεν έχουν τα πλήρη στοιχεία για την ιδιωτική σου περίπτωση. Θα απαντήσω ο κ. Δήμαρχο. Είναι μια τακτική με οποία την ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια για το θέμα νοσοκομείου. Δεν είναι παράνομο. Σύμφωνα με αυτά που σα είπε η κυρία Τσέπτα, έχουμε τον νόμο αυτή, την εφαρμόζουμε ακριβώ τον νόμο. Τώρα, επειδή έχουμε φτάσει στο αμήν και είναι τελευταίε προθεσμίε που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή αναβολή του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, πρέπει ο ισολογισμό να. Σήμερα να ψηφιστεί και σήμερα να συζητηθεί. Λοιπόν, δυστυχώς δεν κάνουν τουλάχιστον από την διεύθυνση και όλα συζητήθηκαν. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Κύριε Στυπελέξη. Εγώ θέλω να καταλάβω το εξής. Εγώ κατάλαβα από τον κύριο Ραφελούδη ότι ο κύριο Ραφελούδη δεν έχει πάρει τίποτα. Εάν δεν έχει πάρει τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Εγώ κατάλαβα ότι δεν έχει προσάπτημα, δεν έχει έκθεση οικονομική εμπειρία. Κατάλαβα ότι δεν έχει τίποτα. Και τα πήρε σήμερα. Αν συμβαίνει έτσι, έχει δίκιο ο κ. Δαφιλούδης. Αν τώρα έχει πάρει ο Δημοτικός Σύμβουλος αυτά που έπρεπε να έχει πάρει, αυτά που ο νόμος ορίζει να έχει πάρει, το πώς επιλέγει ο Αντρέας ή ο κ. Στέφος ή οποιοδήποτε να θέλει να συζητήσει τον ισολογισμό είναι δικαίωμά του. Και δικό μας δικαίωμα είναι να λέμε πώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Διότι εδώ πάμε στο εξής θέμα. Είμαστε τυπικά εντάξει στη διαδικασία, δεν είμαστε τυπικά εντάξει στο σταματήσουμε. Το πώς είμαστε ουσιαστικά εντάξει είναι μια άλλη συζήτηση. Διότι επιτρέπετε να πω ότι είναι επίφαση. Διότι παρακολουθώ και τις συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν συζητάμε απολογισμό τριμήνου ή καταρτήσεις του υπολογισμών ή ας πούμε αποτελέσματα και απολογισμό του συμβόλου του έτους. Είμαι εκπρόσωπη των παρατάξεων στη Δημαρχιακή Επιτροπή, δηλώνω θα τα πούμε στο Συμβούλιο. Δεν τοποθετούνται, δεν βοηθούν κανένα, δεν συμβάλλουν. Στην πάγια τακτική θα τα πούμε στο Συμβούλιο, στο δε Συμβούλιο γίνεται μια συνοπτική διαδικασία. Συμφωνώ με το Δήμα. Αν είμαστε εντάξει, προχωράμε. Εάν δεν είμαστε εντάξει, σταματάμε. Και το εντάξει σημαίνει ότι να μην έχουμε πάρει σύμβουλοι αυτά τα οποία πρέπει να φτάσουν για να αναλύσουν εδώ. Κλείνουμε τον κύριο Κούπα όμως, γιατί θα πούμε για τη συγχωρία του. Ακούγοντα προσεκτικά τον κύριο Κουγενάκη και ρίχνοντα ένα ματιά στο απόσπασμα τη Οικονομική Επιτροπή 19 Σεπτεμβρίου, παρατηρώ ότι από του 9 Δημοτικού Συμβούλου με πρόεδρο του Δήμαρχου είναι 7. Έλειπα από τον κύριο Ματίση. Στην πορεία, στην απόφαση, βλέπω ότι εγκρίνουν 5 τελικέ ψήφου. Προσέξτε, είναι 7 οι ψηφίστατες. Έχουμε 5 τελικές ψήφους και έχουμε τον κύριο Δημάκη, ο οποίος ψηφίζει λευκό και λέει ότι θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 5 και ένας 6, λέει όμως. Δεν αναφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι λάθος. Α, κάθε χρόνο είναι το Δημοτικό. Προσέξτε, η κυρία Εκκρινάτη, τώρα πάνε γύρω μέσα στην Ελλάδα, να πάρουμε ψεύτικη πλειοψηφία.
Εάν κατάλαβα καλά, εδώ έχει προκύψει μια σαφής διαφορά όσον αφορά την ομιμότητα της συνεδρίας της απόψε για τον ισολογισμό. Ισχυρίστηκε ο κύριος Νεφελούδης ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έκθεση, η αναλυτική έκθεση των αγροτών λογιστών δεν θα έπρεπε να γίνει συζήτηση σήμερα. Ισχυρίστηκε η κυρία Τσικρίκα. Τσικρίκα, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ισχυρίστηκε λοιπόν η κυρία Τσικρίκα ότι έχει το δικαίωμα, όπως της το δίνει ο νόμος, να φέρει την αναλυτική έκθεση των αγροτών λογιστών ένα μήνα μετά. Και μου είπε και στο τηλεφώνημα, που είπε και απόψε εδώ, ότι δεν μπορούσε λόγω φόρτου εργασίας και λόγω κάποιων επιβαρυντικών στοιχείων να είναι έτοιμη η αναλυτική έκθεση σήμερα. Εγώ το δέχομαι αυτό. Όμως, ένας εκ των δύο έχει δίκιο. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο δίκιο. Έτσι. Ένας εκ των δύο έχει δίκιο. Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Αντιδημάρχης, ο κύριος Κουτελάκης, προσπάθησε να δείξει τον παράκι ότι, ξέρετε, δεν συζητάμε και όταν συζητάμε εγώ βλέπω ότι δεν μιλάει η αντιπολίτευση και αποφεύγει να μιλήσει για τις οικονομικές καταστάσεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οποιοδήποτε θέλει να τοποθετηθεί πάνω σε οικονομικές καταστάσεις, βεβαίως έχει το λόγο να το κάνει. Και το αν το κάνει και σας πει και κάποια πράγματα, αυτό τι σημαίνει, ότι εσείς λαμβάνετε υπόψη? Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι ποτέ δεν λάβατε υπόψη τίποτα. Αυτό που έχετε κατά μου, αυτό κάνετε πάντα. Έτσι, αυτό παρεμπιπτόντως δηλαδή. Ευχαριστούμε τον κύριο Κούπα. Το προσάρτημα στις έχει υπαρθεί σήμερα στα ελληνικά υλικά. Εγώ εκτιμώ, με βάση την εμπειρία που έχω, με βάση ότι δεν σε άλλες περιπτώσεις που μου ξέρω από χθες, οι συζητήσεις στα δημοτικά συμβούλια για τους ισολογισμούς γίνονται παράλληλα με την ανάγνωση, με την γνώση της περίπτωσης της έκθεσης των ανθρωπών ενεργών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι και πολιτικά και τεχνικά και νομικά παράλληλα να μην γίνεται αυτή η διαδικασία τώρα. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να την θέσει στο δημοτικό σύμβουλο. Αυτό που λέτε να φέρετε λοιπόν είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Κατά την άποψή του, το πρόβλημα είναι και μια βάση. Ποτέ δεν έγινε αυτό το πράγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτικού, γιατί δεν το προβλέπει ο νόμος, δεν το θεωρεί απαραίτητο και ποτέ δεν υπήρξε ένσταση από πανέλθε. Ποτέ. Η έκθεση των λογοτών ρογιστών, αν κατάλαβα και εγώ καλά, είναι το προσωπικό. Η κυρία Τσίρκα, ερμηνεύω τα λόγια της, αν κάνω λάθος να με διορθώσει, παρότι δεν είναι απαραίτητο, είχα στο μυαλό μου να σα το φέρω. Είχα στο μυαλό μου, είχα μια πρόθεση να σας το φέρω γιατί θα το κάνω το δικό σας θέμα, να μην σας το φέρω ένα μήνα. Εξήγησε ανθρωπίνως ότι για ποιο λόγο δεν το είχε, αλλά όχι ως απαραίτητο στοιχείο της σημερινής συζήτησης, ως προαιρετική προθύστερη κατάθεση εκ μέρους της, λόγω και της καθυστέρησης που έχουμε υποστεί από το θέμα, του πράγματος. Και επί της έκθεσης οργωτών ελεκτών του τελικού γίνεται ανάγνωση και γνωστοποίηση. Δεν γίνεται ούτε συζήτηση, ούτε ψηφίζεται, ούτε εξαρτάται από τους δημοτικούς συμβούλους, αν θα την τροποποιήσουν, αν θα την αλλάξουν, αν θα την απορρίψουν. Αυτά αποφασίζουν οι δημοτικοί συμβούλοι, τις οικονομικές καταστάσεις που έχει και από ποιον εικόνα της λειτουργίας του Δήμου με βάση αυτό και ψηφίζουν. Και μετά οι οργωτοί ελεκτές γνωρίζουν στο συμβούλιο το τελικό τους έκθεση. Αν κάπου λάθος να με διορθώσετε, αν έχουμε διαφορά στην πολιτική ουσία απέναντι που έχουμε, αλλά στον τύπο της συζήτησης δεν έχουμε καμία. Αφού δεν είναι πολύ αυτό το θέμα, αφού βάζει την ίδια και την κυρία. Είναι ψηφοφορία το θέμα. Τι
Τότε δεν υπάρχει ένας λόγος να μπούμε σε καμία ψηφοφορία. Ο κύριος Κουτελάκης, ουσίες θέλει να συζητηθεί. Ο κύριος Καζατουριάν, να συζητηθεί. Ο κύριος Πάκος, εδώ, από την κυρία Ιακωπάκη. Να συζητηθεί. Η κυρία Δεμιγιάννη, εδώ. Ακούσαμε. Ο κύριος Συρίγος, να συζητηθεί. Ο κύριος Ορβίνος, να συζητηθεί. Κυρία Μάτζιου, να συζητηθεί. Κυρία Κασίδη, να συζητηθεί. Ο κύριος Γιατζίδης, να συζητηθεί ο Μίνος. Κυρία Γαλανοπούλου, να συζητηθεί ο κύριος Κονιτάρης. Δεν ακούω, ο κύριος Κονιτάρης. Να συζητηθεί ο κύριος Πίσαρας. Να συζητηθεί ο κύριος Αγκαλινός. Να συζητηθεί. Κυρία Φωτεινοπούλου. Ακούσα. Κυρία Κουτετέ. Να συζητηθεί ο κύριος Κυρίς. Να συζητηθεί ο κύριος Τσουράκης. Να συζητηθεί ο κύριος Αθανασίου. Να συζητηθεί ο κύριος Μαζαράκης. Να συζητηθεί το θέμα. Ο κύριος Αλοκάτωρας. Νομίζω να συζητηθεί το θέμα. Κυρία Μαμόλη. Να συζητηθεί ο κύριος Τσακίδης. Να συζητηθεί ο κύριος Κούπας. Είπα και προηγουμένως ότι δεν έχει νόημα μια τέτοια ψηφοφορία την οποία τάζεται, κύριε Πρόεδρε. Εξ αυτού του λόγου και μόνο δεν έχει λόγο, δεν έχω κανένα λόγο να τοποθετηθώ υπέρ ή κατά, να ψηφίσω υπέρ ή κατά. Όμως, αυτή τη στιγμή έρχεται μια ουσιαστική ένσταση εκ μέρους της αντιπολίτευσης προς τη Δημοτική Αρχή. Είμαι υποχρεωμένος να λάβω το μέρος της αντιπολίτευσης. Ανεξαρτήτως του πολιτικά ή νομικά οθού. Δηλαδή όχι. Δηλαδή, όχι. Η κυρία Νάμπη. Όχι, ο κύριος Καραμουσαλής είναι από. Ο κύριος Δημάκης. Ο κύριος Περιμένης είναι από. Η κυρία Δαζέντα. Όχι, ο κύριος Κούρτης είναι από. Ο κύριος Νεφελούδης. Όχι, ο κύριος Τσιάρης. Όχι, η κυρία Πέννη. Κυρία Πέννη να συζητηθεί. Ο κύριος Πρετός. Τα θέματα ουσίας δεν μπορούν να σκεπαστούν ούτε να πονευτούν όπως κάνει η γάτα τα σκατά και στη γωνία και τα χώρια. Και τα θέματα αυτά λοιπόν με δεδομένο ότι πιστεύω πως Κουτελάκης, Τσουλάκης ή ουσιαστικοί άνθρωποι θα συμφωνήσω με την πρόταση του κυρίου Λεφελούδη ότι πρέπει να αναπτυχθεί για λόγους ουσίας. Όχι, κύριος Μαντής. Όχι, κύριος Στέφνης. Όχι, κύριος Κασημέρη. Όχι, ο κύριος Βρασβούλης είναι εδώ. Αυτό είναι η κυρία Παπαδοπούλου, θα ακούσε. Ο κύριος Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ναι. Να συζητηθεί. Αυτό είναι πρόσεξος. Να αναπτύξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ερωτήσεις επάνω στον ισολογισμό. Και μετά θα απαντήσει η κυρία Τσίρκα και μετά θα κάνουμε τοποθετήσει για την ψηφοφορία. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση. Να απαντήσει. Διάβασε το πρώτο.
Αντρέα, μπορεί να είστε πολύ άνθρωποι στο μοτέντσι. Μπορεί να ουσία αυτό. Ναι, αλλά είναι ακόμα στο διαδικαστικό του Αλίσσα. Παραδέχοντας επιπροσθέτως τις αρχικές υποδείξεις για κάθε μέρα και κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον εργοτό λογιστή ελεγχτή στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρεια. Πού λέει εγώ την πρόθεση, λέει λέω ότι υποβάλλεται. Ναι, υποβάλλεται. Τώρα μην πούμε σε επιπλέσεις τις αρχικές υποδείξεις. Και γιατί δεν υποβάλλεται το. Αφού υπάρχει, όπω το λέμε, αυτό δεν είναι προβληματικό. Κοιτάξτε, εγώ είχα την πρόθεση λόγω τη συνδεότητα του θέματο να δώσω την έκθεση σήμερα. 30 Σεπτεμβρίου
αισθάνομαι την υποχρέωση απέναντι στην κυρία Τσίρκα να ζητήσω τη συμπάθειά της, διότι την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε για το στο έκτακτο συμβούλιο, τέλος πάντων, είχα αναφερθεί ίσως με σκληρό τρόπο κατά της αξιοπιστίας της εταιρείας της. Δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση την επάρκεια και τον έλεγχο με βάση τα διεθνή πρότυπα που κάνουν οι εταιρείες και που ακολουθεί η εταιρεία της κυρίας Τσίρκα. Η οποιαδήποτε ένστασή μου ήταν καθαρά πολιτική και αφορούσε ακριβώς το πώς διαχειρίζεται εσωτερικά τους ελέγχους στη Δημοτική Αρχή. Με ικανοποίηση άκουσα τον Δήμαρχο που είπε ότι θα μπει σε μια διαδικασία αλλαγής του τρόπου και των ασφαλιστικών κυκλίδων που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή σε κάποια θέματα διαχείρισης. Ένα δεύτερο θέμα. Ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών, γιατί δεν είναι σήμερα επάνω, πιθανόν κάποιες ερωτήσεις μας να αφορούν και αυτόν. Ή πρωτίστω. Εκεί δεν είναι. Εκεί δεν χωράει. Αρχίζω τις ερωτήσεις. Κυρία Τσίρκα, πώς διαπιστώθηκε το έλλειμμα? Το έλλειμμα αυτό που προέκυψε από τις δραστηριότητες αθλητικές, όπως γράφετε μέσα στην έκθεσή σας. Και τι ακριβώς ανακάλυψατε, μπορείτε να μας πείτε? Όχι, όλες είπαμε μία. Στάθη όλες μαζί τώρα. Σε παρακαλώ, πρόεδρε, είπαμε μία. Θα σταματήσει όλες, δεν θα πεις καμία. Θα σταματήσει όλες. Δεν θα προλάβουμε, θα χάσουμε την ίδια. Θέλω σε κάθε ερώτηση να έχω και την απάντηση. Αλλάζει η ουσία της συζήτησης. Κύριε Κουβά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, παρακολουθείτε. Διαφωνείτε λιγάκι τη διαδικασία. Δεν αρνείστε κανένα να σας απαντήσει. Δεν μπορείτε να σας απαντάει σε κάθε μία ερώτηση και να τελειώσουμε εδώ πέρα. Κάντε τις ερωτήσεις και να σας απαντήσει. Και να έχετε υπόψη, και το λέω απευθύνομαι σε όλους, ότι εδώ δεν είναι λαϊκό δικαστήριο. Θα κάνετε ερωτήσεις πάνω στον ισολογισμό. Έτσι, άλλες ερωτήσεις οι οποίες έχουν κάποιες άλλες και εγώ δεν ξέρω τι έννοιες, δεν είναι τη στιγμή σε αυτή. Δεν έχουμε καμία υπόθεση για το πώς θα κάνουμε. Δεν το κάνω υπόθεση, λέω προς όλους και η κυρία Τσίρκα θα απαντήσει στις ερωτήσεις που έχουν σχέση με τον ισολογισμό. Με τίποτα άλλο. Λοιπόν, και θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα κάνουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν θα γίνει το ξέρω. Δεν αντιλαμβάνεστε τίποτα δυστυχώς. Αν δεν θα σα απαντήσει, θα αρχίσει και μαγκάκο. Πάμε παρακάτω. Η πρώτη ερώτηση την έκανα, θα την απαντήσει η κυρία. Θα την απαντήσετε, θα την απαντήσετε. Ωραία. Περιμένω την απάντηση. Ωραία, συνεχίστε να κάνετε τι ερωτήσει. Θα σα απαντήσει όλε. Δεν θα γίνει έτσι κουβέντα όπω γίνεται τώρα. Δεν κάνω διάλογο, κύριε Κουμπά. Θα απαντήσετε ευθυντικέ ερωτήσει. Αυτό είναι το βασικό μα. Από μέρου σα πρόεδρε. Δεν διευκολύνεται. Θα το πούμε. Πού είναι πραξικότημα. Πού είναι πραξικότημα. Θα κάνουμε διάλογο. Θα κάνουμε την απάντηση. Σε παρακαλώ. Τι με παρακάλεσε, τι με παρακάλεσε. Δεν είναι πρόεδροι αυτοί, να το καταλάβετε. Εγώ. Έστασε. Ναι. Λοιπόν, την πρώτη την ακούσατε, τη σημειώσατε. Πάμε στη δεύτερη. Κυρία Τσίρκα, στην έκθεση των οικονομικών καταστάσεων και στην παράγραφο του διευθύντης του ΕΔΕΤΗ αναφέρεται μεταξύ άλλων. Ότι ως ελεγκτής εξετάζεται τις εσωτερικές δικλείδες με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Εσείς το κάνετε. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς αντιδράσατε μετά το γεγονός αυτό, σαν κάποιος του ελεγκτικού γνώμης? Και μήπως θα πρέπει να επαναπροσδιορίσετε τις ελεκτικές διαδικασίες? Άκουσα βεβαίως τον Δήμαρχο να λέει ότι από την πλευρά του αυτός έχει εσείς που υποδείξατε κάτι. Η επόμενη ερώτηση. Έχει σχέση με τον ισολογισμό. Και βέβαια έχει σχέση με τον ισολογισμό. Για τον ισολογισμό μιλάμε. Πάνω στον ισολογισμό μιλάμε και στις οικονομικές καταστάσεις. Αν υποθέσουμε ότι
όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών και προσδιοριστεί το έλλειμμα και συμβεί το έλλειμμα αυτό να είναι μεγαλύτερο από τους 80.000 που το έχετε προσδιορίσει. Αυτό πώς θα απεικονιστεί στον ισολογισμό, πώς. Ερώτηση τέταρτη. Υποθέτω ότι ελέγξατε τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου στις τράπεζες μέσα από τα εξτρέμ των τραπεζών στις 31/12/12. Έχετε κάνει το ίδιο για ένα μήνα πριν, λέω μόνο ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά. Και άνετη αποτέλεσμα είδατε. Η επόμενη ερώτηση, πέμπτη ερώτηση. Παρατηρώ ότι στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση στο σημείο 7 του παγίου ενεργητικού του ισολογισμού υπάρχει μια διαφορά από το 11 στο 12 η οποία είναι 3,857 εκατομμύρια μείον 2,57 είναι 1,330.000 στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση. Φέτος εμφανίζονται 1,330 περισσότερες από πέρυσι. Τι ακριβώς αφορά η διαφορά αυτή. Ερώτηση έκτη. Στη στήλη κυκλοφορών ενεργητικό εκεί στις απαιτήσεις. Υπάρχει μια αύξηση του 12 έναντι του 11 περίπου 500.000 για την ακρίβεια 490.000. Παράλληλα όμως αυξάνεται τις επισφάλειες κατά περίπου 688.000. Πώς το εξηγείτε αυτό, αν και αυτό δεν είναι ερώτημα για εσάς, είναι περισσότερο για τον προστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας. Νομίζω κατά καθήκη μου άποψη. Πάμε. Ερώτηση 7. Ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης, ο Λάμδα 80, αντιπροσωπεύει τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής πριν εκτάκτων γεγονότων, δηλαδή πριν εκτάκτων εσόδων και εξόδων, τα οποία μπορεί να ήρθαν ξαφνικά και για ακριβώς από έκτακτους λόγους στο Δήμο. Το ξέρω καλά αυτό όταν το διατυπώνω έτσι. Το διατυπώνω σωστά ή κάνω λάθος. Στο Λάμδα 80 πάντα. Επιβεβαιώνετε εσείς, επιβεβαιώνετε ότι όπως φαίνεται στο Λάμδα 80 αυτός ακριβώς ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης είναι βηματικός κατά 725.000 στη χρήση του 12. Ήταν βηματικός κατά 68.500 στη χρήση του 11 και κατά 1.567.000 στη χρήση του 10. Και μία τελευταία ερώτηση, η οποία πάση περιπτώσει δεν ξέρω κατά πόσο. Παρατηρώ ότι στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στο σχέδιο των προμηθευτών, οφειλές προς προμηθευτές, βραχυπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές, υπάρχει ένα ποσό 890.000. Έναντι ποσού 1.550.000 πέρυσι. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά φέτος μικρότερη κατά 650.000. Θα ήθελα να μου πει ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών τι σημαίνει κατά τη γνώμη του αυτή η σημαντική διαφορά προς τα κάτω φέτος. Αυτά τα λίγα. Προς το παρόν. Τελειώσα την κύριε Κούμα. Προς το παρόν. Κύριο Στέφος έχει το λόγο. Κατήθηκες στιγμές, όπως αυτές που προηγουμένως είδα, είναι που με κάνουν ειλικρινά και αυτό το βάζω έτσι πολύ ανθρώπινα αυτή τη στιγμή. Θέλω να πιστέψετε, που με κάνει πολλές φορές να λέω την ώρα και τη στιγμή που ανακατεύθηκα την πολιτική. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, γιατί έχουμε οχυρωθεί, είναι από σας ικανοποιεί αυτή. Σας κάνει να νιώθετε ευχάριστα, κύριε Κουτελάκη. Σας το αφήνω να το αισθανθείτε. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι πίσω από κάποιους τύπους κρυβόμαστε και τους επικαλούμαστε ουσιαστικά για να κρύψουμε κάτι. Γιατί όντως αυτό τελικά, σε αυτό το τελικά το σημείο
και το σκεπτικό κατά λίγο, ότι προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι. Θα έπρεπε ειδικά εσείς που υποτίθεται ότι εκφράζετε και τον προοδευτικό χώρο, θα έπρεπε να επιμένετε ακόμα περισσότερο πάνω στις αρχές της διαφάνειας και του να είναι όλα στο φως. Από εκεί και πέρα θα πάω στις ερωτήσεις. Επειδή πραγματικά για μένα το θέμα δεν είναι τυπικό, αλλά είναι ουσιαστικό να έχουμε την πλήρη έκθεση των ορκωτών ελεγκτών παύλων μισθών και όχι απλώς κάποια αποσπασματικά στοιχεία. Και γι' αυτό και θέλω να σας τονίσω ότι θα συμμετάσχω στη διαδικασία όσον αφορά το σκέλος των ερωτήσεων. Δεν θα συμμετάσχω όμως στην τοποθέτησή μου, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι πλήρως ενημερωμένος. Θα κάνω την εξής ερωτήσεις. Καταρχήν, σε ένα μεγάλο βαθμό, οι ερωτήσεις μου θα είναι συμπληρωματικές των όσων ερώτησε προηγουμένως ο κ. Κούπας, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό με έχει καλύψει. Θέλω όμως να πω το εξής. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν την κυρία Τσίπρα. Πρώτον, κυρία Τσίπρα, εσείς γνωρίζατε για τις λεγόμενες πρόχειρες και κατά τη γνώμη μας μαϊμού αποδείξεις, οι οποίες κυκλοφορούσαν και δεν ξέρω αν κυκλοφορούν ακόμα. Αν κυκλοφορούν ακόμα στον χώρο των αθλητικών δραστηριοτήτων, στον χώρο των καπί και αλλού. Ένα. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Τι ακριβώς συμβαίνει με το σκάνδαλο του Δημοτικού Πολυμητηρίου? Δηλαδή, εσείς θέλω να το διευκρινίσετε, γιατί πιθανόν να μην καταλαβαίνω και να είμαι ενός χαμηλού έγκυρου. Θέλω να σας παρακαλώ να μου πείτε, κυρία Τσίλκα, εσείς πού διαπιστώσατε τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα οποία σας δήλωσε η κυρία υπάλληλος, να μην πω το όνομα, και αυτά τα οποία διαπιστώσατε? Πού υπάρχει διαφορά? Με βάση ποια στοιχεία? Της μαϊμού, παύλα, πρόχειρες αποδείξεις ή της νόμιμης αποδείξεις? Τρίτον, στις αθλητικές δραστηριότητες έχει ο Δήμος πελατολόγιο? Και επιγνωρίζω ότι δεν είχε. Άσχετα αν τρέχει τώρα να βρει πελατολόγιο και να το συμπληρώσει. Τέλος. Όντως, επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία το να έχουμε την πλήρη έκθεσή σας. Όταν πήραμε λοιπόν την πλήρη έκθεσή σας πέρσι τον Νοέμβριο, κάθισα και τη μελέτησα. Είχα αυτή το βίντεο. Κάθισα και τη διάβασα όλη. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι λέτε πολλά πράγματα σοβαρά, τα οποία δεν τα λέτε σε αυτές τις μπροσούρες που κυκλοφορούν εδώ πέρα, σε αυτές τις φωτοτυπίες. Π.χ. και τα λέτε στην έκθεση του 2011, αλλά πάλι όλος περιέργως δεν αναφέρονται σε αυτά τα οποία μας φέρατε σήμερα εδώ για το 2012. Και πάω στον τομέα των επισφαλών απαιτήσεων. Ο συνάδελφος ο κ. Σικάς πέρσι λέει, συνεργαζόμενοι ορκοκυλωτές απαραίτητων, σε λίγα 25 αναλύει κατηγορίες επισφαλών απαιτήσεων για ενδεχόμενη ζημιά που μπορεί να προκύψει για το Δήμο από τη μη σφραξίδα. Και τι διαπιστώνει? Διαπιστώνει περίπου 2.602.000 κλπ. Ευρώ. Τι είναι αυτά τα ευρώ? Είναι υπόλοιπα βεβαιωμένων απαιτήσεων, στα οποία όμως δεν υπάρχει, δεν σημειώνεται καμία απολύτως κίνηση. Το έχω πει και πριν, το έχω ξαναπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου είχε απαντήσει ο κ. Κοτελάκη. Όμως το ζήτημα είναι ότι παρόλο ότι ο κ. Δήμαρχος και καλά έκανε τη ανέφερση προηγουμένως, μίλησε για περίπου 4,5 εκατομμύρια τα οποία, όπως είπε, 4,5 εκατομμύρια δεν είναι πρόβλημα, τα οποία θα διεκδικήσει ο Δήμος, είναι προφανές ότι σε σχέση με πέρσι που λέγατε, που κάνω ένα χοντρικό αθρηστικό άθροισμα, με συγχωρείτε, που τα βγάζω περίπου 3.700 με βάση την περσίνη σας έκθεση. Φέτος ο κ. Δήμαρχος, δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, λέει, ανεβάζει το ποσό στα 4 εκατομμύρια. Πού σημαίνει λοιπόν ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από το Δήμο? Θέλω λοιπόν να μου εξηγήσετε, έχει κάνει ο Δήμος στο 2012 και τι? Πρώτα-πρώτα, για να βρει τι μας φαστάνε, διότι στα 3.700 θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και περίπου, με βάση πάλι την έκθεσή σας στην περίπτωση, φέτος δεν είναι τίποτα, σιωπή, ότι υπάρχουν κάποιοι άγνωστοι παταξίδες, περίπου 700 που κοστάνε 748.000 ευρώ, πέρσι, δεν ξέρω φέτος, δεν ξέρω, πώς θα το πω τώρα. Και που λέτε πολύ σωστά
στην έκθεσή σας στη σελίδα 24, ότι έχουμε συστήσει και σε προηγούμενες εκθέσεις μας να διενεργηθεί η απογραφή ανά οφειλέτη όλων των απαιτήσεων κατά το τέλος της χρήσεως. Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως, με βάση την εγκυρότητα και την ομιμότητα που έχει εκθεσή σας, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να την αμφισβητήσω. Δεν είμαι σε θέση να την αμφισβητήσω. Εκείνο το οποίο βγάζω το συμπέρασμα και κάθε καλόπιστος, ο οποίος μπορεί να μας παρακολουθεί, είναι ότι υπάρχουν 750.000 ευρώ τα οποία μας χρωστάνε κάποιοι και τα οποία εσείς, ο Δήμος, δεν έχει τα χρωστάνε. Και δεν το λέει χρόνια, δεν το κάνει από λάθος. Χρόνια. Και παρόλο που του συστήνεται, βρε πες μας ποιοι είναι αυτοί, πρέπει να ξέρουμε. Τίποτα ο Δήμος. Φέτος το έκανε αυτό. Βρήκε τελικά ποιοι μας χρωστάνε αυτά τα χιλιάρικα. Δεν είναι και λίγα. Πάμε κάτι άλλο. Ναι, αλλά δεν μου απαντήθηκε επί της ουσίας τίποτα. Δεν μου απαντήθηκε. Μα εγώ μιλάω για φέτος, κύριε Δήμαρχε. Όχι, κύριε Δήμαρχε, μην απαντήσετε από αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν μου απαντήθηκε επί της ουσίας τότε τίποτα. Και εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή επισημαίνω είναι ότι στην έκθεση τη φετινή του 2012 δεν υπάρχει καμία απολύτως διευκρίνηση πάνω σε αυτό. Μας είπατε πολύ γενικά και καλά κάνατε ότι μας χρωστάνε 4,5 εκατομμύρια και ο Δήμος θα προσπαθήσει να τα πάρει. Οκ, συμφωνώ μαζί σας. Μαζί σας να διεκδικήσω. Ποιοι είναι, βρε αδερφέ, αυτοί μας χρωστάνε. Ποιοι είναι, είναι δυνατόν να μιλάτε ποιοι είναι. Έχετε υποχρέωση να πείτε. Υπάρχει ο σχετικός νόμος. Μην αρχίσουμε τώρα το νομοθετικό διάστημα, παράγραφο στάδιο κλπ. Και κουράσουμε το σώμα. Κάτι άλλο. Πέρσι στην έκθεσή σας, την πλήρη έκθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επισημαίνω τη διαφορά. Στην πλήρη έκθεση και όχι σε αυτά εδώ τα φωτοποιημένα. Πολύ καλά κάνατε και αναφέρατε ότι πέρσι η content του Sporting Philippines, η πρώην διαχειριστική εταιρεία, μας χρωστούσε 339.120 ευρώ, 340.000 ευρώ. Έτσι. Και αυτά τα υπολογίζατε τότε, αφού είχα καθαρίσει την εγγυητική επιστολή των 120.000 ευρώ. Για το 2012, ένα φορτηγό. Σιωπή. Τουλάχιστον με βάση αυτά τα οποία μας λέτε. Σας βλέπω να χαμογελάτε, προφανώς, γιατί τα αναφέρετε στην πλήρη... Επειδή τα αναφέρετε προφανώς στην πλήρη έκθεση. Την οποία γι' αυτό φωνάζουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και με αυτό θα κλείσω. Αναφέρεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα, τελικά υπάρχει 7.500 ευρώ πρόσφατες. 7.300 ευρώ το καθαρό αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι λόγω, κατά βάση λόγω της μειώσεως της κρατικής επιχορηγήσεως, έτσι δεν είναι, στον Δήμο μας περίπου 3 εκατομμύρια και κάτι. Έτσι. Αυτό όμως τι σημαίνει, δίνει, πόσο είναι περίπου. Αυτό τουλάχιστον από αυτά που μας έχετε προσκομίσει. Έχει αλλάξει και αποφεώνει αν είναι έλλειμμα με βάση την ανακάλυψη των εργοτών ελεκτών και του προβλήματος στο Δήμο. Αν δεν είχαμε το πρόβλημα του 2019 και γι' αυτό καθυστερούσαμε. Μα είναι δυνατόν να μου λέτε. Μα είναι δυνατόν. Σωστό. Αλλά τι θέλετε να μου πείτε, είστε υπερήφανοι, γιατί βγήκατε ελληματικοί έστω μόνο 7.500 ευρώ. Γιατί υπάρχει αυτό το έλλειμμα των 80.000 τουλάχιστον ευρώ. Αυτό δεν λέτε. Τι λέτε. Τέλο πάντων, τώρα ανοίγουμε διάλογο και αν εγώ κυρίως να κάνω διάλογο, θα το αναφερούσε τώρα. Το λέω τώρα. Πώ θα στηρίξω το άξιο. Δεν μπορεί να το πει. Εσεί δεν έχετε. Όχι εγώ. Εντάξει. Ορίστε, είμαστε. Και με αυτή την παρατήρηση, η οποία ασφαλώς δεν προϊονίζει κάτι θετικό, η μείωση, η δραστική μείωση των εσόδων του Δήμου, δεν προϊονίζει, ούτε είναι νομίζω καιρός να ακούμε διάφορες αυτοικανοποιήσεις εδώ, περί του πόσο υγιής είναι ο Δήμος και ο μοναδικός Δήμος και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία μπορεί να ακούγονται για ενδοπαραταξιακή κατανάλωση, αλλά τουλάχιστον όταν τα λέτε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να είσαστε λίγο πιο, πολιτικά μιλάω, θα πρέπει να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γιατί ακριβώς αυτά τα στοιχεία και με βάση την πεισμενή οικονομική συγκυρία προϊονίζουν ότι του χρόνου τα πράγματα θα είναι πολύ πιο αρνητικά. Ευτυχώς όμως δεν θα είσαστε εσείς που θα αναλάβετε την επιτυχία. Λοιπόν, στην έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, στη δεύτερη παράγραφο, λέτε το καθαρό αποτέλεσμα στη χρήση του 2012
μετά από αποσβέσεις είναι έτοιμα 7.358 τόσα και προαποσβέσεων πλεόνασμα ύψους 2.563. Τα αντίστοιχα λέτε ποσά αυτά της προηγούμενης κρίσης ήταν μετά τις αποσβέσεις πλεόνασμα ύψους 1.499 και προαποσβέσεων πλεόνασμα 3.977. Αυτά τι είναι, χρήματα που δεν πρόκειται να τα πάρουμε. Μετά, στις παρατηρήσεις σας λέτε ότι την 1η-1η του 2002 δεν αποτιμήθηκαν τα σχολικά συγκροτήματα που είχαν εκχωρηθεί στο Δήμο. Επίσης δεν εμφανίζονται στα βιβλία του Δήμου ορισμένα ακίνητα, οικόπεδα και κτίρια που ως επιτοπλίστων βρίσκονται εκτός των ορίων του Δήμου. Εντάξει, τα σχολικά κτίρια τώρα περιήλθαν στον Δήμο, το καταλαβαίνουμε. Αλλά από το 2002 μέχρι το 2013, γιατί δεν είχαν μπει στα βιβλία του Δήμου τα ακίνητα αυτά που είναι εκτός ορίων του Δήμου Νέας Μύρνης. Επιπλέον θέλω να σας ρωτήσω, το έλλειμμα αυτό που βρέθηκε στο κολληκτήριο που έγινε 1,5 χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, στα προηγούμενα χρόνια που κάνατε τους ελέγχους, σας είχε δοθεί εντολή να κάνετε έλεγχο στα νομικά πρόσωπα και δει στα αθλητικά αυτά κέντρα. Μια ερώτηση είναι συμπληρωματική, συναφήσει με την ερώτηση που έχει σε προηγούμενη αντίληψη. Μια δύο ερώτηση που έχει σε προηγούμενη ο κ. Κούπα. Ρώτησε εάν μετά τη διαπίστωση του ελλείμματος έγινε ή πρέπει να γίνει η παρεξέταση, η επαναδιοθέτηση των εσωτερικών διαδικασιών δικλείδων του Δήμου, οι οποίες γίνονται με βάση την έκθεση πληροφοριών των εγκαταστάσεων αντικείμενο του ελέγχου που την εγγύεται. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφού του λοιπόν διαπιστώθηκε το έλλειμμα, υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση να επεκτείνεται, να διευρύνεται χρονικά πριν και μετά τον έλεγχό σας? Μια ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη, είπατε κυρία Τσίρκα ότι αν θα προκύψουν στοιχεία μετά από τη σημερινή συζήτηση, θα θέλατε αυτά τα στοιχεία να τα λάβετε υπόψη σας για την κατάρτιση της εκθέσεως που θα υποβάλλετε. Αν πράγματι προκύψουν στοιχεία, αυτό επηρεάζει, αν επηρεάζει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης που υποβάλλονται σήμερα προς έγκριση. Ευχαριστώ. Ποιες είναι αυτές οι υψηλές απαιτήσεις? Ποιες είναι αυτές οι επισφαλείς απαιτήσεις? Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Το πρώτο είναι το συσσωρευμένο πλεόνασμα του Δήμου από την ώρα που καταρτίζουμε ισολογισμούς από το 2001-2002 σήμερα, ανεξαρτήτως ετών. Ποιο είναι σήμερα το συνολικό πλεόνασμα του Δήμου? Σε πόσα εκατομμύρια ανέρχεται ή το έλλειμμα ή το πλεόνασμα? Το δεύτερο, ερώτηση, τις προβλέψεις της πραγματοποιεί η υπηρεσία του Δήμου. Εάν η υπηρεσία του Δήμου πραγματοποιούσε μικρότερες από τις προβλέψεις που έχει πραγματοποιήσει, θα ήταν θετικός ο ισολογισμός? Θα επηρέαζαν το αποτέλεσμα του ισολογισμού αν αντί για πρόβλεψη 1 εκατομμύριο επισφαλείων είχα πρόβλεψη 990.000? Θα έκανα θετικό τον ισολογισμό? Τρίτο, εάν ο ισολογισμός παρόλες τις απίστευτα μεγάλες προβλέψεις που κάνει το παλιόν, εάν ήταν θετικός πριν από το πρόβλημα και έγινε αρνητικός μετά το πρόβλημα που ανέκτησε. Τελειώσατε, κύριε Πέρα. Η κυρία Τσίρκα θα απαντήσει.
Και μετά θα πούμε στο επόμενο. Εγώ απλώ θα παρακαλώ στην κυρία Τσέτα να απαντήσει στι καθαρά διευκρινιστικέ ερωτήσει του κ. Σοβαρού μα. Πολλά θέματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει εδώ πέρα έχουν απαντηθεί. Δεν έχει κανένα λόγο να τα ξανασυστάμε και να τα ξαναμασάμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Χαρή, δεν μπορείτε να ζητάτε από την κυρία Τσίλκα να απαντήσει όπως θέλετε. Κυρία Τσίλκα, ανοίξτε το μικρόφωνο. Ναι, όπως θέλουμε εμείς, γιατί ελέγχεστε εδώ μέσα από τη στιγμή, το καταλαβαίνω. Έχετε πει σε τι θα απαντήσει, δηλαδή. Ακριβώς, έχετε ήδη πρόγραμμα ή στην απαντήση. Έχει γράψει ένα σύστημα. Γαλλίστατη είναι και αυτή, γαλλίστατη. Να είστε αυτή. Θα πούμε να δούμε αν απαντήσει τώρα σε ερωτήσεις. Είμαστε σε διάθεση σας αν χρειαστεί και θέλετε να παρευθούμε ξανά για να σας εξηγήσουμε ό,τι θέλετε. Αυτό θα γίνει απόφαση συζήτηση. Αυτό. Αφήστε τα λίγα, μην κάνετε εξηγήσεις στον νόμο, δεν κάνει, πέστε αυτά τις ερωτήσεις. Και αφήστε σε μηνύ. Πέστε μονάχα αυτά που μπορείτε να σπάσετε. Σε μηνύ στον νόμο είναι στο έτσι. Και προκύπτουν ακίνητα υπόλοιπα που δεν είχαν καμία κίνηση
2.937.260 και 70, μείον απαιτήσεις των ευρωταφείων, οι οποίες δεν τα χαρακτηρίστηκαν με επισφαλείς, 26.000. Επισφαλής απέτηση, η οποία είχε κίνηση μέσα στην χρονιά, αυξήθηκε, όμως θεωρήθηκε επισφαλής και αφορά την, ένα πελάτη, την ΛΑΦΚΟ ΕΠΕ, που αυξήθηκε κατά 138.000 ευρώ. Ένα κομμάτι αφορά έσοδα προηγουμένων χρήσεων και ένα κομμάτι, το μεγαλύτερο, αφορά τους αυξήσεις. Επισφαλής απέτηση από την ΚΟΝΤΕΝ 642.000. Το σύνολο λοιπόν αυτό κάνει 4.378.746.97. Μείον τη σχηματιστήσα μέχρι 31.12.2011 πρόβλεψη 3.690, η διαφορά μας κάνει το 688.000 που επιβαρύνθηκε τα αποτελέσματα της παρούσας κρίσης. Σε σχέση τώρα λοιπόν με την απόκριση που λέει ο κ. Στέφο, δεν υπάρχει καμία. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να μιλήσουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία. Όχι, όχι, συνεχίστε. Αλλά δεν υπάρχει καμία. Όχι. Αν είσαι ο κ. Πρόεδρε, δεν βάλε την τάξη εδώ μέσα, τέλο πάντων. Συνεχίστε, κύριε Τσέκα. Λοιπόν, η πρόβλεψη που έχει σχηματιστεί κατά τη γνώμη μα είναι επαρκή και δεν επηρεάζει τι οικονομικέ καταστάσει. Γι' αυτό το λόγο αυτό το ποσό δεν αναφέρεται σαν παραδείγμα στην έκθεση ελέγχου. Στην αναλυτική έκθεση ελέγχου περιλαμβάνονται οι συστάσεις μας, όπως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, αλλά όμως αυτό δεν μας δίνει ουσιώδη επιρροή και αυτό το λόγο κράτησε το πιστοποιητικό μας. Επίσης, σχηματίστηκε πρόβλεψη στην παρούσα κρίση για δικαστικές θέσεις που δεν μπορεί να προβλεφθεί η έκβασή τους στο παρόν στάδιο. Ο Δήμος έχει μια τακτική να σχηματίσει προβλέψεις και αυτό το ποσό ανήρθε στις 200.000 ευρώ, 209.000. Επίσης, σχημάτισε κάποιες άλλες προβλέψεις έκτακτες, οι οποίες αφορούν σε υποχρεώσεις, προβλεπόμενες υποχρεώσεις που προέρχονται από το Δημοτικό Γυμναστήριο. Αυτό συσχετίζεται με την παρατήρησή μας αριθμό 3 και ανέφερε σε ποσό 70.000 ευρώ η πρόβλεψη. Επίσης, ποσό 79.755 αφορά την απέτηση κάτω από το ποινικό. Που προήλθε από το έλλειμμα και το οποίο ας πούμε απεικονίστηκε σαν να μπαίνει στην κατηγορία, αλλά έγινε ισόμως η πρόληψη για την πιθανή μη ανάκτηση αυτού του ποσού. Τώρα, σε σχέση που είπα για την απέτηση για του κινηματογράφου, πόσο είναι η απέτηση αυτή την 31.12.2011 για την οποία σχηματίστηκε ισόμως η πρόληψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως. Αυτό περιλαμβάνεται στην πρόβλεψη και επισφαλής απαιτήσεις. Δεν πρέπει να το έχουμε στην έκθεση. Να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί έχει σχηματιστεί πρόβλεψη στην αναλυτική έκθεση. Δηλαδή μέσα στο σπίτι να το πείτε να κομπλέψουν τα λάθη. Να σας πω κάτι τέτοιο στην αναλυτική έκθεση. Όχι, δεν λαμβάνεται στην έκθεση. Δεν λοιπόν την αναλυτική έκθεση. Γιατί όχι, δεν έχουν. Πώς θα μιλήσω με τα σας κάνει μάθημα ότι δεν είναι κάτι φοβερό, δηλαδή στους συναδέλφους που κάνετε τις ερωτήσεις. Απαντήστε στην απάντηση ερώτηση. Όχι γνωστικά. Συγγνώμη, μπορείτε να καταλάβετε πώς δεν είναι το άκουσα. Για τους κινηματογράφους είναι 566.328.64, το οποίο όμως δεν αφορά τις αυξήσεις, το οποίο δεν έχει ζωή στο πίτι. Άρα δεν είχαν πάρει τίποτα. Σε σχέση με τον κύριο Κούπα μας, πώς διαπιστώσαμε και πώς ανακαλύψαμε το έλλειμμα. Μία από τις βασικές ελεγχτικές διαδικασίες που διαδεχούμε είναι η καταμέτρηση ταμείου. Εμείς λοιπόν προκειμένου να ελέγξουμε τις αθλητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με την αλλαγή στο νομικό πλαίσιο που από 1η-1η του 2012 αυτές οι δραστηριότητες μπήκαν στο καθεστώς του ΦΠΑ και προκειμένου για να επαληθεύσουμε και
την ακρίβεια της πρόβλεψης που είχε διελευθεί στις οικονομικές καταστάσεις για το ποσό του ΦΠΑ το οποίο έπρεπε να ακολουθεί στο ελληνικό δημόσιο, θελήσαμε να κάνουμε επιτόπιο έργο. Πήγαμε λοιπόν στο Γραφείο Δικαστήριο προκειμένου να δούμε το τηρούμενο σύστημα και να διενεργήσουμε και να μέσα στα μοίρια. Και από τη διαδρομέτρηση λοιπόν αυτή διαπιστώθηκε το έλλειμμα. Δηλαδή, τι συγκρίνατε για να σας αναφέρετε με την ανάλυση? Εμείς τώρα θέλουμε να σας περιγράψουμε τη μεθοδολογία μας. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει, η μεθοδολογία και εκείνη τη στιγμή λοιπόν που κάναμε την καταμέτρηση και προηγουμένως, επειδή το θέμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό, έπρεπε να μέσα σε δύο μέρες όχι να προσδιορίσουμε το ακριβές ύψος του ελλείμματος, αλλά έπρεπε να το μάθει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να γίνουν ενέργειες. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το έλλειμμα προσδιορίστηκε με κάποιες παραγωγές, οι οποίες αν δεν επαληθευόταν θα ανέμενε πάρα πολύ. Είχαν καταγραφεί με ακρίβεια οι αποδείξεις σύσπραξης που μας παραδόθηκαν. Είπατε. Εφόσον διαπιστώσαμε αυτό το έλλειμμα, ήμασταν υποχρεωμένοι σαν ελεγκτές να επεκτείνουμε τις ελεγκτικές μας διαδικασίες, παρόλο που το μέγεθος των εσόδων αυτών, σύμφωνα με τα επίπεδα σημαντικότητας που έχουμε εμείς και δεν θα επηρεάσαν τις οικονομικές καταστάσεις, ήμασταν υποχρεωμένοι να επεκτείνουμε τις ελεγκτικές μας διαδικασίες και πράγματι επανήλθαμε στο Δήμο, ενώ θα ολοκληρώναμε τον έλεγχό μας μέσα σε μια εβδομάδα από τότε που κάναμε την καταμέτρηση την 31 Ιουλίου. Επανήλθαμε ξανά μετά την άδεια και επανεξετάσαμε για όλο το 2012 το σύστημα σε σχέση με τα έσοδα των αθλητικών δραστηριοτήτων. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, έχουμε κρατήσει και την επιφύλαξή μας στην σημείωσή μας, στην παρατήρησή μας, ιδίω στο πιστοποιητικό, όπου εκεί λέμε ότι πέραν του ελλείμματος που η Οικονομική Επιτροπή ήρθε και τροποποίησε τον ισολογισμό και σωστά κατά τη γνώμη μας έγινε αυτό, γιατί έπρεπε να προσδιοριστεί και το ποσό του ΦΠΑ που έπρεπε να αποδοθεί στο ελληνικό. Έχει προσδιοριστεί το ποσό του ΦΠΑ. Πέραν αυτού όμως, εμείς διατηρούμε επιφύλαξη για το έλλειμμα το οποίο ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερο από αυτό το ποσό. Είπατε ότι όταν ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος, πώς θα αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερο έλεγχο στον ισολογισμό. Και τότε οι επιχειρηματίες θα κατανοήσουν αυτό το έλεγχο και θα εμφανιστεί στις απαιτήσεις και θα τους αυξήσει τα έσοδα που εκεί που έχω τώρα να σας πω όμως, αν αυτή τη στιγμή λειτουργεί αυτό το θέμα ως προς την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων, αν μου πω ότι αν έχει στιγμωμένα ένα ποσό στα έσοδα, επειδή η απέτηση είναι αβέβαιη, έχει να διαχειριστεί όμως την πρόβλεψη. Το μόνο πρόβλημα είναι ως προς το ΦΠΑ που ενδεχομένως να οφείλει στο δημόσιο, που όταν προσδιοριστεί, τότε θα πρέπει να τον πληρώσει. Δεν μπορεί να γίνει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό τώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι η πρακτική, ενώ κανονικά εντάξει, τέλο πάντων. Λοιπόν, σε σχέση με τι τράπεζε που μα είπατε, αν. Ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά. Εντάξει, αυτό το πω. Πολύ μεγαλύτερο και ένα μήνα πριν. Είναι το ίδιο μεγαλύτερο και ένα μήνα μετά.
δημόσια. Ένα εκατομμύριο 195.000. Ένα εκατομμύριο 195.000. Το προηγούμενο μήνα ήταν αρκετά μικρότερο, 500.000. Το προ προηγούμενο ήταν πάλι στα ίδια επίπεδα, 1.195.000. Υπάρχει μια διακύμανση. Σύμφωνοι. Ενώ στις 31 από δεκάτου ήταν 4 εκατομμύρια που πρόκειται να σταθεί. Η σταθερή υποθεσμιακή κατάθεση 3 συν το 1 συν 500.000 συν 700 κάτι τέτοιο. Εντάξει. Να ρωτήσω για τι εκκινητοποιήσει τη προεκτέλεση. Η εκκινητοποίηση τη προεκτέλεση αναλύονται ω εξή. Έχουν χρεωστεί από την 31-12 το έργο 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έγιναν έργα στο 2012 2.400.000. Μεταφέρθηκε στους λογαριασμούς του παγίου ενεργητικού, όπως φαίνεται από το πίνακα μεταβολών παγίων που υπάρχει στο προσάρτημα, 694.000 και στα έξοδα 490.000. Έτσι λοιπόν το υπόλοιπο που διαμορφώθηκε το 31-12 ανέρχεται σε 3.857.000 ευρώ. Αυτό υπάρχει αναλυτικά στην έκθεσή μας που θα σας δώσουμε σε 15 μέρες και αναλύεται και στον πίνακα παγίων που υπάρχει στο προσάρτημα. Άρα δεν μπορούμε να σε. Υπάρχει, το στοιχείο το έχετε, είναι στον πίνακα παγιών. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί, αφού έγιναν κάποια έργα όπως λέτε, γιατί τη χρονιά του 12 παρουσιάζονται περισσότερα, παρουσιάζονται οι κινητοποιήσεις που εκτέλεσαν περισσότερες από ό,τι τον προηγούμενο χρόνο. Αφού έγιναν και κάποια έργα. Γιατί υπάρχουν κάποια έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί και υπάρχει μια ανάλυση από εμάς την οποία θα σας τη δώσουμε, ποια είναι αυτά τα έργα. Είναι έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν μεταβληθεί στα πάγια. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει κινητοποίηση. Μήπως αυτό συνιστά και κεφαλοποίηση, μήπως αυτό θα μπορούσε να το πει κάποιος άλλος λογιστής ως κεφαλοποίηση εξόδων. Όχι, καμία σχέση, γιατί κεφαλοποίηση εξόδων, αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, εμείς θα το γράφαμε στο πιστοποιητικό μας, αλλά ακόμη και αυτό να γινότανε. Θα το γράφαμε στις παρατηρήσεις. Φυσικά θα το γράφουμε αν επηρέαζε. Αλλά να σας πω ότι συμβαίνει πολλές φορές εμείς τι παρατηρούμε. Ότι μπορεί ένα έξοδο ας πούμε, να έχει χαρακτηριστεί πάγιο, αλλά επειδή υπάρχει σώμος η επιχορήγηση, να μην επηρεάζει τα αποτελέσματα της χρήσεως. Καταλάβατε, επειδή αυτά εντάσσονται και σε κάποιες επιχορηγήσεις. Οπότε, ναι, μεν ο λογιστικός σχετισμός ενδεχομένως να είναι λανθασμένος, αλλά το αποτέλεσμα δεν επηρεάζει δηλαδή, από αυτή την περίπτωση. Εκτός αν δεν πάρουμε τις επιχορηγήσεις. Καταρχήν δεν μπορεί να λογιστικοποιηθεί ποτέ ένα έσοδο που δεν είναι βέβαιο και καθαρισμένο. Δηλαδή εμείς αυτό εμείς θα το γράφουμε παρατήρηση αν υπήρχε αυτό. Στον παρόλο παιδί μα εδώ. Ωραία, εντάξει, έχουμε αλλιώ. Και έχουμε και μία τελευταία ερώτηση. Α κύριε παιδί μου, να τελειώσει. Α να τελειώσει, Στάθη. Θα τελειώσει ένα. Μα αφήνω ρε παιδιά, δεν θα το δει. Τι άλλο, είδε σε ποιο λόγο κράτησε. Γιατί εμείς άνθρωπος εδώ μέσα είναι. Τι άλλο. Νομίζω ότι για την άξιση. Περισσότερο για το βουτελάκι είναι. Ο Βουτελάκης έβαλε τις ερωτήσεις και σταμάτησε. Νομίζω ότι για την άξιση των υψηλών επιχειρήσεων καλυφθήκατε από την προηγούμενη απάντηση που έδωσαν. Σε σχέση τώρα με την γενική μετάλλαξη που με ρωτήσατε. Ναι. Με ρωτήσατε αν είναι ελληματική η γενική εκμετάλλαξη. Όχι, σα ρώτησα πρώτα κάτι άλλο. Τι με ρώτησε, δεν θυμάμαι. Κατά την αντίληψη τη δική μου και θέλω να το επιβεβαιώσετε να το διαψεύσετε. Αυτό κατά την αντίληψη λοιπόν τη δική μου και θέλω επιβεβαίωση ή διάψευση, αυτό ο γενικό λογαριασμό γενική εκμετάλλευση των παραγόντων αντιπροσωπεύει τη διαχείριση τη δημοτική αρχή πλην εκτάκτων εσόδων ή εξόδων ή όχι. Την εκτίμηση τη δική σα ερωτήση, τη γνώση τη δική σα. Ναι, αυτό αντιπροσωπεύει τα τακτικά έσοδα, ο λογαριασμός αυτός. Δείχνει την εικόνα της διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά τα έσοδα, τα μη έκτακτα, πλην εκτάκτων γεγονότων. Ναι, αυτό. Εδώ, σε αυτόν τον λογαριασμό απεικονίζεται. Αυτός ο λογαριασμός αφορά στα τακτικά έσοδα, στα οργανικά έσοδα, όχι τα έκτακτα. Όμως, θέλω να σας
πω το εξής. Εδώ προκειμένου να πούμε τώρα αν η γενική εκμετάλλευση είναι ελληματική ή πλεονασματική, για να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για τις αναλογούσες στη χρήση επιχορηγής που έχουν επενδυθεί στα έκτακτα και ανώργανα έσοδα και δεν εμφανίζονται εδώ σε αυτή την κατάσταση, ή να αφαιρεθούν οι αναλογούσες αποσβέσεις σε αυτό για να είναι συγκρίσιμα. Λοιπόν, οι αναλογούσες είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις που αφορούν τι, τα παιδιά. Όχι, τα είναι οι αποσβέσεις που αφορούν τις επιχορηγήσεις, οι οποίες μεταφέρονται στα έκτακτα και ανώργανα έσοδα. Είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εδώ δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι συγκρίσιμο. Για να το συγκρίνουμε, θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τα λειτουργικά έξοδα, γιατί περιλαμβάνονται μέσα στα κέντρα κόστους οι αποσβέσεις. Θα έπρεπε να αφαιρέσουμε και αυτές τις αποσβέσεις. Στην περίπτωση που κάνουμε αυτό το χειρισμό, εδώ το αποτέλεσμα της εκμεταλλεύσεως θα ήταν θετικό. Γιατί δεν το κάνατε, και να γράψετε και μια σημεία. Να σας πω κάτι. Εμείς, αυτό το λέει το προβλέπει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο. Ο Δήμος, λοιπόν, προσαρμόζεται το κλαδικό λογιστικό σχέδιο. Εγώ σας λέω, ας πούμε. Σας απαντώ στην ερώτηση που κάνατε. Κάτι είχαμε για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Είπατε για τους προμηθευτές. Αυτό νομίζω που να το απαντήσει η οικονομική υπηρεσία, αλλά όμως από ό,τι έχω παρατηρήσει. Πρέπει η οικονομική υπηρεσία να το απαντήσει. Αυτό τι λέει. Εκεί είναι μειωμένες οι υποχρεώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν διαμορφωθεί οι υποχρεώσεις του Δήμου. Αφήστε το εσείς αυτό. Εγώ πολιτικά σε αυτό το θέμα μπορώ να υποθέτω ό,τι θέλω. Και η Δημοτική Αρχή να μου απαντά επίσης ό,τι θέλει. Ναι, εντάξει, εγώ σαν ελεκτή σας λέω ότι δεν έχουμε δει κάτι το οποίο ας πούμε θα είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εξόδων ή κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ποιος μας άφησε. Για το τι δε. Για το τι δε. Όσον αφορά το ΕΤΙΔΕ, όντως οι Δήμοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή ΕΤΙΔΕ. Ο Δήμος όμως για τις ανάγκες του ανακάθηκε να νοικιάσει κάποια κίνητα από δημότες για να κάνει για να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Οι δημότες αυτοί υπόκειται σε ΕΤΙΔΕ. Η ΔΕΗ, βλέποντας το λογαριασμό νομικό πρόσωπο ΟΤΑ, δεν επιβάλλει ΕΤΙΔΕ. Ο Δήμος έχει παρακρατήσει αυτό το ΕΤΙΔΕ όμως από τα ενίκια για να το καταπάρει στην εφορία και να απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή αφού το έχει κρατήσει από τον εκμισθωτή. Αυτό το ποσό, επειδή δεν είχε καταπληθεί ακόμη, εμφανίστηκε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ρωτήσατε αν γνωρίζατε πριν για τις πρόκειρες αποδείξεις, αν αυτές τις αποδείξεις τις χρησιμοποιούν και άτομα πρόσωπα του Δήμου κτλ. Έτσι, αυτή δεν ήταν η πρώτη ερώτηση. Όχι, αν είναι νόμιμες ή όχι. Αν θεωρείτε εσείς ότι καλώς κάνει δηλαδή ο Δήμος και τις θέτει ή όχι. Να σας πω καταρχήν, δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω την ορολογία σας με τίποτα που μπορώ να μου πει τη λέξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο. Εμένα, εντύπωση μου προκάλεσε, κύριε Στέφανο, το πούμε και από τις νέες πίστες και διαβάζω στις εφημερίδες, ότι εσείς γνωρίζατε αυτό το θέμα και εμείς, σαν ελεκτές, δεν το είδαμε πουθενά που το έχετε αναφέρει και να το λάβουμε υπόψη μας. Μας προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα. Αν είναι πολιτική η παρατηρήση, αν είναι πολιτική. Όχι, μας έκανε εντύπωση αυτό το θέμα. Σα ζήτησα μια απάντηση και εσείς κάνατε σχόλιο πάνω στη δική μου πολιτική παρατήρηση. Θα συνεχίσω τώρα εγώ. Μας καλέσατε δημοσίως, γι' αυτό απαντάω. Σας ρώτησα. Ναι, εμείς, καταρχήν, τα νομικά πρόσωπα του Δήμου δεν ελέγχονται από τους ελεγκτές.
Ποτέ δεν είχαμε πάρει εντολή να ελέγξουμε τα νομικά πρόσωπα τα οποία τηρούν το αυτογραφικό σύστημα. Ποτέ εμείς δεν έχουμε ελέγξει τα νομικά πρόσωπα. Γι' αυτά είναι υπεύθυνο το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς γνωρίζετε τι γίνεται εκεί. Σε σχέση τώρα. Ναι, μου είπατε αν δώσουν τα άλλα νομικά πρόσωπα αυτές τις αποδείξεις. Εμείς δεν τα έχουμε τα άλλα νομικά πρόσωπα. Δεν έχετε ελέγξει και τα άλλα νομικά πρόσωπα, διότι δεν είστε εκπληρωμένοι πρόσωπα. Εμείς ελέγχουμε το Δήμο. Λοιπόν, το Δημοτικό Γυμναστήριο που εντάχθηκε το 2006 στο Δήμο της Αγγελής, δεν έπεσε στην αντίληψη μας κάτι από τον κανόνα του σχεδιασμού του ελέγχου μας, γιατί αν είχε πέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας, από πέρσι θα είχαμε ψάξει αυτό το κύκλωμα. Εμείς λοιπόν, αυτά τα έσοδα το 2011, αντιπροσώπημα ένα ποσοστό 0,42% Είπατε αυτό το κύκλωμα, δηλαδή τι είναι τη διαδικασία,
όπου κάνατε τις εύλογες παρατηρήσεις ότι δεν ξέρουμε από ποιοι είναι αυτοί που μας χρωστάνε, δηλαδή το πω έτσι απλά να καταλάβουν όλοι μας. Εάν αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται και φέτος και αν το αναφέρετε στην αναλυτική σας έκθεση. Το αναφέρω. Ποιοι μας χρωστάνε. Νομίζω ότι ήδη το έχω απαντήσει, αλλά πολύ ευχαριστώ. Είναι πολύ να μην το πρόσθετε. Θα το μάθω. Αν σε οτιδήποτε προσέξατε, αυτά τα 342 χιλιάρια που υπάρχουν μεταξύ αναλυτικού ισοζυγίου πελατών και γενικής λογιστικής, δεν υπάρχει ανάλυση εξ αρχή να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Ισχύει ακριβώς το ίδιο που γράφουμε στην περσινή μας έκθεση. Και ο Δήμος δεν σας έδωσε πάλι ένα νικητή. Όχι, αλλά όμως αυτό το ποσό. Σας εξηγεί γιατί δεν το κάνει. Εγώ, εντάξει, δεν υπάρχει. Τώρα εγώ το πιο πιο εγώ να καμαρώσω, με ρωτήσατε από πού τα παρέλαβα. Πάλι θα αρχίσεις από την όσα, θα έρθει από την δεινοσαύρο. Αυτά που του χρωστάνε του Δήμου δεν ξαφνικά, δεν άρχισαν να δημιουργούνται από το 2000 και μετά. Του χρωστάνε διαφορετικά, από πού είναι αυτά. Και τι έκανες ένα μαζί σου. Εγώ να ξέρω το 97 που δεν παρέλαβα και δεν τα είχαν θεωρήσει ονομαστικά από πού είναι αυτά. Οφείλω να τα κουβαλάω. Τώρα είναι το απάντημα. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Με μην μιλάς εσύ γιατί θα αναφέρεις με μαϊμού αποδείξεις και εσένα. Δεν μιλάς. Γιατί έχεις μαϊμού αποδείξεις, ο Δωρή, άστο. Δεν προσκαλούν, κύριε Πρόεδρε. Και εμένα δεν προσκαλούν κάποιοι απέναντι. Το έχω αν αφορά σε χρήματα, αν μπορούμε να πάρουμε ή όχι. Το έχω από τον Πολίτη στην αν είναι αυτό που θέλω να το ξέρω, ναι.
ώστε να μην είναι ρηματικός για να μην πάντα σύνδεση.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θέλετε το επιπλέον αποτέλεσμα για να πάμε σε μια συνεχόμενη χρονιά κρίση που το 13. Το οποίο δεν το ελέγχουμε γιατί ελέγχουμε το 12. Ακούστε λοιπόν. Ο κ. Κούπα ρώτησε, πέστε μου ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά τις 31 που με κάνει γίνεται. Θα σας πω εγώ τώρα τι γίνεται τώρα. Στις 30 Σεπτεμβρίου. Στις 30 Δεκάτου λοιπόν του 12 που εξετάζουμε τον ισολογισμό, ο Δήμος είχε 4,5 εκατομμύρια διαθέσιμα στην τράπεζα, λέμε, και οι υποχρεώσεις του ήταν 900.000. Και οι υποχρεώσεις στις 31 Δεκάτου, τιμολογημένες υποχρεώσεις και μη πληρωμένες στις 31 Δεκάτου ήταν 900.000. Άρα είναι ένα θετικό πρόσημο. Όχι λογιστικό, οικονομικό, πραγματικό τη πραγματική οικονομία του πρέπει. 3.600.000. Θα πλήρωνε τι υποχρεώσει, θα έγινε 3.600.000 τη 31 από κάτω. Θέλετε να δούμε τι έχει ο Δήμος στις 30 Σεπτεμβρίου του 2013. 8.050.000 στην τράπεζα. Αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία. Το πω. Η ουσία είναι να δούμε σκάνδαλα. Η ουσία είναι να δούμε απάτες και ρεμούνες. Εδώ είναι τα δημοσιεύματα. Λαμόγια, απάτες, ρεμούνες. Να τα διαβάσω. Τα έχουμε διαβάσει. Επί 1,5 χρόνο, μόνιμα, επί των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, επί της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, αδιαφάνεια, απάτες, λαμόγια, ρεμούνα. Έως που υπενήσετε οι αντιπολίτες ή κάποιος από την αντιπολίτευση ότι δημοτικοποιήσετε, δεν το λέει σαφώς γιατί είναι μηνύσιμο, ότι η δημοτική αρχή περίπου είναι σαν τη Χρυσή Αυγή. Εγκληματική οργάνωση. Όπα! Θέλετε να το διαβάσω. Θέλετε να το διαβάσω. Ακούστε λοιπόν που γελάτε. Ακούστε λοιπόν που γελάτε γιατί δεν σας αφορά. Γιατί η αντιπολίτευση. Γιατί δεν σας αφορά. Στάθη, δεν πληρώνει εσένα. Όλα έχουν ένα όριο. Δεν είναι η Χρυσή Αυγή μόνο η εγκληματική οργάνωση. Μπορεί να δείτε μια άλλη εδώ στη Νέα Σμύρνη τι μέλη έχει. Όχι μόνο μπουκούκια, αλλά και μαϊμού. Που χρησιμοποιήθηκε πολύ αυτή η λέξη σήμερα πριν μαϊμού αποδείξω. Και μαϊμού μπουκούκια. Και βέβαια ο γράφος δεν λέει ότι αναφέρεται στη Δημοτική Αρχή, αλλά τι κάνει. Από πού το διαβάζετε? Το διαβάζω από το Facebook Ανάπτυξη Συμβούλου της Αντιπολιτεύσεως. Δεν ξέρω τι έχω παράγει στην πόλη, μηδέν, τίποτα.
προσπαθεί να σταθεί όρθιος και να κρατήσει, προσπαθώντας να σταθεί όρθιος οικονομικά, να κρατήσει ανοιχτές και το σύνολο των δομών που έχει προς εξυπηρέτηση των πολιτών της. Και το πετυχαίνει. Αυτό είναι το δυνατό στοιχείο στις συμπολίτες. Επί αυτού του στοιχείου, με όλους απρεπείς, προσβλητικούς, δυσφημιστικούς και συγκοματικούς, συγκεκριμένες πλευρές και ως πρόεδρε από πολίτευση, και αναφέρομαι στην παράταση του Στέφου, προσπαθεί να πλήξει τη δημοτική αρχή. Και καλώς το κάνει ως πολιτική αντιπαράθεση. Σας λέω όμως το εξής. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον, και ό,τι με αφορά, δεν είμαι διατεθειμένος να συνεχίσω ένα διάλογο στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη συγκεκριμένη παράταση, όταν νιώθω ότι με αποκαλεί με αυτόν τον τρόπο και όταν εγώ ποτέ, μα ποτέ δεν χρησιμοποίησα τίποτα από όλα αυτά για να αμυνθώ εκτοξεύοντάς τα προς κανένα. Θα παρακαλούσα λοιπόν, Πρόεδρε, να φροντίσετε στο βαθμό που μπορεί να εισακουστεί η παρέμβασή σας, ούτως ώστε να διεξάγουμε όχι μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στο δημόσιο χώρο και το Facebook και το Ιντερνετ και όλα αυτά, και αυτά είναι ο δημόσιος χώρος, υπό την ευρία έννοια, μέχρι ενός κοσμού μόνοι. Εάν κάποιος αισθάνεται ότι η δημοτική αρχή είναι λαμόγια και απαταιώνες που αφάει στο δικαστήριο, θα δούμε και τα αποτελέσματα του δικαστηρίου, των δικαστηρίων με την ΚΟΤΕΡ, ήδη έχουν αλλάξει δραματικά. Ήδη έχουν αλλάξει δραματικά τα στοιχεία. Θα το δούμε με μεγάλη άνεση και θα το καταλογίσουμε το όποιο και τα λοιπά. Βεβαίως, αυτός είναι έλεγχος. Λέω λοιπόν, για να τελειώσω, βρήκαμε τώρα το 80 εκατομμύρια έλλειμμα. Μάλιστα, είπα αυτό. Άμεση αντιμετώπιση. Σε ώρες αντιμετώπιση. Σε κλάσματα ωρών αντιμετώπιση. Εισαγγελέα, έλεγχο, παρέτηση. Παρέτηση από τα καθήκοντα. Τώρα τι να κάνουμε. Μας πρόλαβα, τα κάνατε καλά μάλλον. Τώρα αρχίζουμε μαϊμού, αποθήσεις, το έτσι, το αυτό, το εκείνο. Κάτι προσπαθεί να κρύψει η δημοτική αρχή μέσα από τον προϋπολογισμό. Όσοι παρακολουθήσατε τις απαντήσεις της κυρία Τσίρκα. Ισολογισμός θετικός πριν από το έβριμα της κλοπής. Ισολογισμός αρνητικός 7.000 μετά το έβριμα της κλοπής. Αλλάξαμε τον ισολογισμό, τον σταματήσαμε όσο φύλαμε και τον αλλάξαμε και αποτυπώσαμε με τη βοήθεια των ορθωτών ελεκτών το έβριμά τους. Γιατί αν θέλαμε να αποκρύψουμε κάτι και όχι βεβαίως το έβριμα και όχι βεβαίως τα 80.000 ευρώ, το μείον 7.000 έβριμα, γιατί δεν διορθώσαμε το 1.045 προβλέψεις που κάνουμε το 2012 1.045.000 προβλέψεις και να τις κάνουμε 1.030.000 προβλέψεις για να είναι θετικό το ισοζύγιο. Γιατί εμένα πάρα πολύ με ενοχλεί και τη δημοτική αρχή. Πάρα πολύ. Το ότι είναι έστω και 7.000 ελληματικός ο προϋπολογισμός, ανεξαρτήτως ποιος το προκάλεσε. Θα μπορούσε λοιπόν με μία κίνηση που δεν εξαρτάται από την κυρία Τσίρκα, αλλά εξαρτάται από μένα και τις οικονομικές υπηρεσίες και το Δήμαρχο. Με μία κίνηση. Βρέθηκε αυτό το έλλειμμα, πάω σε αρνητικό έλλειμμα του ισοζυγίου του ισολογισμού σε αποτελέσματα δεν μειώστε τις προβλέψεις φέτος από 1.040 σε 1.030 να πει 2.000 καθετικό. Αν ήθελα να κρύψω κάτι, αλήθω και εγώ προσωπικά, συγγνώμη για το προσωπικό τόνο, αν ο Δήμος ήθελε να κρύψει κάτι, αυτό θα κάνει. Το γεγονός ότι για 7.000 που καλυπτόταν εύκολα δεν το κάνει, σημαίνει ότι θέλει να σας δείξει και να δείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους αντέτους αντιπολίτευσης με πόση υπευθυνότητα αποτυπώνει τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου. 4,5 σας λέω και τελείωσα, 4,5 εκατομμύρια στο Ταμείο της Τράπεζας της Τριαταμία 12, 8.050.000 στις 30 Σεπτεμβρίου. Αν κάποιος μπορεί να κάνει πρόβλεψη, σκεφτείτε τι ισολογισμός έρχεται για το 13. Σκεφτείτε τι θετικός ισολογισμός έρχεται για το 13.
όταν έχω φτάσει στο Σεπτέμβριο και έχουμε διπλασιάσει τα διαθέσιμά μας, από τα οποία δεν εξαρτάται απολύτως ο ισολογισμός, αλλά δίνει κατεύθυνση σε τι ισολογισμό πάω για το 2013. Πολύ θετικό ισολογισμό. Πιθανώς και το αντίστοιχο επίπεδο του 11, του προηγούμενου δηλαδή, από αυτό που εξετάζομαι σήμερα, που ήταν 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα στην κρίση. Θετικός ισολογισμός, αποτελέσματα κρίσης 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η οικονομική λοιπόν κατάσταση που δίνει, και επειδή είναι η τελευταία φορά που αυτή η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητά τον υπολογισμό για αντιπολίτευση, και το λέω πάρα πολύ ειλικρινά, θα ξέρει ένα πράγμα. Ότι αν έρθει στην Δημοτική αυτή τον επόμενο χρόνο, θα βρει ένα Δήμο με γεμάτα ταμεία. Και αυτό που προσπαθεί να αποδομήσει σήμερα, ότι θα δείτε πόσο θα είναι ο ισολογισμός του χρόνου, ότι έχει μαύρες τρύπες εκεί, ότι έχει άσπρες τρύπες, θα έχει ταμείο 6-7 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει υποχρεώσεις 500-600-700 χιλιάδες. Θα ξεκινήσει με θετικό. Αυτό είναι το πολιτικό στοιχείο του ισολογισμού. Τα λέει παρατηρήσει. Μπορεί και το πολιτικό στοιχείο είναι η θετική εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου μέσα στην κρίση. Λοιπόν, ποιος έχει πάλι καρδιά, νομίζω πολλές μέρες αντιπολίτευσης μέσα στη διάρκεια της συζήτησης είναι την παλικαρία και το αναγκόρισμα. Όχι, στα οικονομικά πάνε καλά. Στα οικονομικά πάνε καλά. Και εγώ τιμώ αυτές τις μέρες αντιπολίτευσης. Και ακούμε μεγαλύτερη προσοχή τις παρατηρήσεις των πολιτικών θεμάτων. Αλλά σε αυτό που με λέει κλέφτη απαταιώνα λαμόγιο δεν τον ακούω καν πλέον. Και μπορώ να αναμετρηθώ μαζί του σε οποιασδήποτε αίθουσα και σε οποιαδήποτε αλόνια. Εγώ τον καλώ στην ευθοέπεια. Τον καλό να επιστρέψει στην ευθοέπεια και στο πολιτικό ήθος. Το λόγο έχει ο κύριος Κούπας. Μετά την αγόρευση του κυρίου Αντιδημάρχου, οφείλω να είμαι σύντομος και εγώ. Ίσως να μην αποφύγω να απαντήσω σε κανένα δύο σημεία, αλλά με πάση περιπτώσει θα το προσπαθήσω. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα σήμερα να μιλάμε για τον ισολογισμό, να τοποθετηθούμε επί του ισολογισμού μετά από τη βαριά σκιά των αποκαλύψεων του Αυγούστου, όπου αποκαλύφθη ότι κάποια τμήματα του Δήμου Νέας Μύρνης λειτουργούσαν και διαχειρίζονταν τις πράξεις δημοτών, δηλαδή δημόσιο χρήμα, δίκη Μπαγκάλικου του 1960, όπου ο πονηρός συνεταίρος προσπαθούσε να ρίξει τον έτοιμο διαχειριστή. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτή την αίθουσα που παρακολουθεί τα δημοτικά και που να έχει αμφιβολία ότι αυτό το πάρτι δεν συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε υπάρχει άνθρωπος, πιστεύω εδώ μέσα, που να μην αναρωτιέται αν η συγκεκριμένη κυρία υπόλογος μπορούσε από μόνη της να δημιουργήσει αυτή την τρύπα, την κλοπή, όπως είχε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Ανέφερε δύο φορές την λέξη κλοπή. Στα έσοδα. Υποθέτω ότι οι ευθύνες θα αναζητηθούν και θα αναζητηθούν από τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας και προς την κατεύθυνση της υπηρεσιακής ιεραρχίας. Όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο για μένα. Πολύ απλά και σε πολύ χαμηλούς τόνους θέλω να πω στη Δημοτική Αρχή ότι καθώς γνωρίζω, θέλω να πιστεύω ότι γνωρίζετε ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαν να διαδόχουν χαμηλούς τους τόνους, κάποιες φορές ορθοί, κάποιες φορές μου ξέφυγε. Δεν ήταν σε προθέσει. Θέλω λοιπόν σε χαμηλούς τόνους να σας πω κύριοι το εξής. Υπάρχουν ευθύνες πολιτικών προσώπων για αυτό που απεκαλύφθηκε. Και μη σας κακοφαίνεται ακόμα και αν γι' αυτό σας εγκαλούν σχημότατα οι αντιπολιτευόμενοι. Και εγώ μαζί. Παρότι εγώ προσπαθώ να μην είμαι σχημότατος. Μη σας κακοφαίνεται καθόλου. Όταν αποκαλύπτονται τέτοιες τακτικές και τέτοιες πρακτικές, δικαιούται ο καθένας δημότης και πολύ περισσότερο κάθε δημοτικός σύμβουλος να σκέφτεται το οτιδήποτε.
Καταλαβαίνω την αντίδρασή σας, αλλά μην σας κακοφαίνεται και μην αναλώνεστε σε διάφορους κορώνες. Εκείνο όμως που είναι νηπηρό, κατά τη γνώμη μου, και πράγματι είναι νηπηρό, θα το δείτε κι εσείς. Είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι κύριοι και κυρίες ή κυρίες της συμπολίτευσης που εκφράζουν είτε δημόσια, κάποιοι και δημόσια, το εξής απλό, κατά τη γνώμη μου. Όσο μιλάει η αντιπολίτευση για σκάνδαλα, για οικονομικά σκάνδαλα και για κακοδιαχείριση, εμείς παίρνουμε όλο ένα και μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές. Μάλιστα. Είναι η αλαζονία τους τέτοια λοιπόν που δεν διστάζουν να το διατυπώσουν και δημόσια. Προσοχή κύριε, κατεβάστε τους τόνους, εντάξει, θα πάρετε κι άλλο ποσοστό στις εκλογές, αλλά μην προκαλείτε την κοινωνία. Γιατί είναι σαν να λέτε με αυτό στην κοινωνία ότι η εικόνα σου είναι κοινωνία και σου μοιάζω. Αυτό λέτε αν δεν το έχετε καταλάβει. Πάμε στο προκείμενο. Θριαμβολογήσατε κύριε Κουντελάκη, κύριε Αντιδήμαρχε, θα θριαμβολογήσει και ο Δήμαρχος, υποθέσω, υποθέτω, όπως κάθε χρόνο, για το δυνατό σας χαρτί που είναι το ταμείο που παρουσιάζεται στις 32 και όχι μόνο, και στη διάρκεια του χρόνου λίγο πολύ υπάρχει ένα ταμείο θετικό στο Δήμο. Υπάρχει αυτό που θα λέγατε εσείς, τα μια κυριαρχία, που λέει ο κόσμος, τα μια κυριαρχία. Και είναι γεγονός ότι όποιος άνθρωπος δει αυτό τον ισολογισμό και δει τα διαθέσιμα, τα ταμιακά διαθέσιμα, ακόμα και άνθρωπος αγοράς να είναι, θα πει εδώ η επιχείρηση πάει καλά, ρε παιδιά. Ακόμα ο άνθρωπος αγοράς θα δίνει αυτά από την άποψη της επιχείρησης, από τη σκοπιά της. Πάει καλά το πράγμα. Χρόνια ολόκληρα προσπαθώ και σας αποδεικνύω ότι αυτό το λογιστικό, αυτό που υπάρχει, που κρατάτε στο Δήμο βεβαίως, που κρατάτε στο Ταμείο του Δήμου βεβαίως και είναι υπαρκτό. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στην πραγματική ικανότητα της επιχείρησης, του Δήμου, του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί πολύ απλά, αν σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχω 10.000 ευρώ στην τσέπη μου και άλλα 20.000 σε ένα λογαριασμό. Α, θα πείτε μπράβο, αυτός έχει λεφτά, ο άνθρωπος είναι μια χαρά κύριος. Ξέρετε όμως αν εγώ τη Δευτέρα πρέπει να πληρώσω ΙΚΑ, εφορία κτλ. Σε ύψος 50.000. Μάλιστα. Δεν το είπα. Ναι, εσείς το είπατε. Βράσατε και καλά το είπατε. Και εγώ στη θέση σας το ίδιο θα έλεγα. Δεν θέλω να μπω φέτος, γιατί κάθε χρόνο μπαίνω σε μια τέτοια λογική, όπου κοιτάω αναλυτικά όταν έχω και την αναλυτική έκθεση των αγωγών λογιστών, τα συν και πριν. Μπορεί να το κάνω στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Και εκεί λοιπόν θα διαπιστώσετε και το λέω κάθε χρόνο ότι η διαφορά μεταξύ αυτού που λένε κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή αν μπορούσε στις 31/12 ο Δήμος να εισπράξει όλες τις οφειλόμενες προς αυτόν απαιτήσεις σύν τα ταμιακά του διαθέσιμα και συγχρόνως πλήρωνε ό,τι έπρεπε να πληρώσει, η διαφορά αυτή ήταν ίσα βάρκα ίσα νερά. Κάποιες χρονιές ήταν θετική. Κάποιες άλλες χρονιές ήταν αρκετή. Ναι. Και αν θέλεις να μάθεις ένα να σου αποδείξω με νούμερα. Συν 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα σου αποδείξω και εγώ με νούμερα στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Θα την αναλύσω. Θα τα πούμε τότε με νούμερα. Εσύ με νούμερα και εγώ. Θετικό θα ήταν ακόμα και αν δεν τις πέρα. Ναι, μπορεί να ήταν θετικό. Όχι όσο λέτε. Όχι, όχι όσο λέτε και όσο εσκυνίζεστε. Αυτό λέω και εγώ. Δεν λέω χρόνια ότι κινήσετε μεταξύ σφύρας και άκμος. Δεν λέω ότι χρόνια είστε ίσα βάρκα, ίσα νερά. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Δεν είπα ότι είσαστε για τα σίδερα γιατί χρωστάτε παντού. Συγγνώμη για το... Ναι, όχι. Δεν έχεις το διάνο για αυτό το άφησα. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό είναι μια άλλη. Να συνεχίσω. Θα περιοριστώ, θέλω να τελειώσω γρήγορα και θα περιοριστώ μόνο σε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ρώτησα φέτος την κυρία Τσίρκα, ειδικά φέτος, για τον Λάμπα 80. Ο Λάμπα 80 μου απάντησε ότι είναι ένας λογαριασμός, ο οποίος δείχνει καθαρά τη διαχείριση που κάνει η Δημοτική Αρχή. Εγώ
Εγώ θέλω να δείτε μια σύγκριση, κύριε Κουτελάκη. Καλά. Πέρυσι ο ισολογισμός σας, είχε θετικό αποτέλεσμα χρήσης 1,5 εκατομμύριο. Το Λάμδα 80, λοιπόν, το Λάμδα 80, είχε 1,68 χιλιάδες. Το Λάμδα 80. Πρόπερσι ο ισολογισμός σας είχε ένα πλεόνασμα 106 χιλιάδες. Πλεόνασμα χρήσης. Ο Λάμδα 80 είχε έλλειμμα 1.567.000. Όλα αυτά φέτος. Φέτος ο Λάμδα 80 έχει ένα έλλειμμα 725.500. Όλα αυτά μήπως επιβεβαιώνουν τη δική μου άποψη ότι είστε και λίγο μείον. Και μπορεί να είστε και πολύ μείον φέτος. Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ μόνο στους συναδέλφους. Στους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους που χρόνια παρακολουθούν, αλλά και στους νεότερους αυτούς της τελευταίας τετραετίας, και να τονίσω δύο πράγματα, αν θέλετε να ακούτε. Πρώτον, να καταλάβουμε ένα πράγμα. Τον ισολογισμό τον συντάσσουν οι υπηρεσίες του Δήμου και τον ελέγχουν μετά οι ορκωτοί λογιστές με βάση κάποια διεθνή, όπως λένε, στάνταρ που υπάρχουν, και με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Δεύτερον, η αξιοπιστία των λογιστικών μεγεθών, και δεν το λέω αυτό εγώ, το λέει καθηγητής οικονομικών στο Πολυτεχνείο, το γράφει στα βιβλία του, ως ενδείξεις των πραγματικών μεγεθών, είναι περιορισμένες. Και τούτο λόγω των νομίμων λογιστικών περιθωρίων στις εκτιμήσεις των μεγεθών. Και το είπε και προηγουμένως, χωρίς να το θέλει ενδεχομένως, ο κ. Κουτελάκης στην τοποθέτηση, όταν ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να μην παρουσιάσουμε μείον 7.000 ευρώ έλλειμμα χρήσης, εάν τις προβλέψεις τις περσινές που ήταν 1.045.000, τις είχαμε κάνει 1.020.000, τότε θα παρουσιάζαμε στις 10.000 ας πούμε πλεόνασμα χρήσης. Θέλω να πω με αυτό και θέλω να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η λογιστική, όχι βεβαίως ότι δεν μπορεί να ανακαλυφθεί, κρύβει ή εμφανίζει κάποια ποσά σε κάποια σημεία κατά τον ρωτούν πολλές φορές. Το ξέρουν πολύ καλά οι υπηρεσίες σας αυτό, πραγματικά οφείλω να πω ότι το έχετε μάθει καλά το παιδί, και βεβαίως δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση, για να μην έχω προβλήματα με την κυρία σας, δεν αμφισβητώ την επιστημονική της επάρκεια και το γεγονός ότι ακολουθεί την ιδεολογία. Όμως οι ορκωτοί λογιστές δεν είναι ΣΔΟΕ, δεν είναι οικονομικοί επιθεωρητές για να μπορούν να κάνουν ελέγχους σε βάθος διαφορετικούς. Αυτά δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Είναι προφανές ότι δεν ψηφίζουμε ισολογισμούς, όπως δεν ψηφίζουμε και όλες τις καταστάσεις οικονομικές δεθές. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Κούμπα. Λόγω του κύριου Σουμαντική, και κύριο Στέφος. Τώρα. Τώρα από την δική μας την πλευρά, όπως και κάθε φορά να συμπληρώσω, θα σταθούμε στο πολιτικό κομμάτι του ισολογισμού και θα σταθούμε και στο πολιτικό κομμάτι του προϋπολογισμού. Και το θέμα αυτό για ποιο λόγο, γιατί πραγματικά όσο αφορά τον ισολογισμό και καποτεχνική άποψη, δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, τουλάχιστον δεν έχει περισσότερο στην αντίληψή μας. Πολιτικά όμως θα μας επιτρέψετε να διαφωνήσουμε με την αποψήφιση του Κουτελάκη. Όσο αφορά στα εξής, επειδή πρόκειται να φτιάξει, δεν υπάρχει κατάρρευση του κράτου. Το κράτος λειτουργεί, λειτουργεί κανονικότατα με τους όρους που επιβάλλουν συγκεκριμένες φορείς, συγκεκριμένες τάξεις, οι οποίες κοιτάνε το δικό τους συμφέρον. Σε αυτή τη λογική λοιπόν λειτουργεί το κράτος. Σε αυτή τη λογική υποχρεώνει και πιστεύουν. Είμαστε φιλαράκια. Έτσι λοιπόν, το πολιτικό στοιχείο δεν είναι αν είναι θετικός ή αρνητικός ο ισολογισμός. Το πολιτικό στοιχείο είναι το πώς είναι αυτός ο ισολογισμός θετικός ή αρνητικός. Και εδώ πέρα τα στοιχεία είναι ακράδαντα. Και βγαίνουν από τους ίδιους αριθμούς που παραδειγματώσατε εσείς. Παραδείγματος χάρη, η μείωση των εσόδων από τα πρακτικά, τις ακριτές υποχορηγήσεις, είναι περίπου αντίστοιχες με τις μειώσεις των μισθών των εργαζομένων του Δήμου. Τα έσοδα από φόρους αυξήθηκε 27% και καλύπτουν εν μέρη τη μείωση της κάμψης εσόδων από το τέλη.
Επίσης, και στις παρεχόμενες υπηρεσίες υπάρχει μείωση. Δηλαδή, όλα αυτά τα στοιχεία που αφαιρούν την εργατική τάξη της λαϊκής οικογένειας έχουν επιβάρηση. Με αυτή τη λογική λοιπόν, με αυτή την επιβάρηση που αφορά τα τάξεις και σύνορα, με τη συγκεκριμένη λοιπόν επιβάρησή τους, έρχεται ο ισολογισμός αυτός. Επομένως, αν είναι θετικός ή αρνητικός, ο οποίος έχει μια σημασία όσο αφορά το νομικό πλαίσιο και το τεχνικό πλαίσιο, αλλά εδώ πέρα όσο αφορά το αν υποστηρίχθηκε ή όχι η λαϊκή οικογένεια στη Νέα Ζημένη, εμείς εκτιμάμε πως έχει τα αρνητικά αποτελέσματα της κυρίαρχης πολιτικής. Και εδώ πέρα υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που θα πρέπει να τα αναλάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Ένας ισολογισμός μπορεί να εξακολουθήσει να είναι θετικός ή ελάχιστα αρνητικός, αν το θέλετε, προσαρμοζόμενος στην κεντρική πολιτική, η οποία λέει τι, ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να απολυθούν εργαζόμενοι, ήδη απολυθήκαν εργαζόμενοι, με διαθεσιμότητες κτλ. Θα συνεχιστεί αυτό το προβάρι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αφέτησή της, είναι η αφέτηση της κυβέρνησης, είναι η αφέτηση των μονοπωλίων. Τι λέει λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα πρέπει οι παιδικοί σταθμοί, οι κοινωνικές υπηρεσίες να λειτουργήσουν χωρίς εργαζόμενους που θα αμείβονται από την Ελλάδα και το κράτος. Τι λέει λοιπόν εδώ πέρα ο Δήμος, εμείς θα προσαρμοστούμε. Θα προσαρμοστούμε λέγοντας ότι θα κάνουμε τις κοινωνικές εταιρικές επιχειρήσεις παρά τις διαθέσεις που πήραμε εδώ πέρα. Πολύ γρήγορα θα συζητήσουμε για διαθέσεις. Όπως επίσης η εκμετάλλευση της κοινοφελούς εργασίας, η οποία ήταν ο δούλος ύπος για να γκρεμιστούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και βεβαίως και το θέμα που θα συζητήσουμε μετά με τον εθελοντισμό. Βεβαίως και έτσι μπορούμε να έχουμε θετικούς ισολογισμούς σε αυτήν. Θετικούς, οι οποίοι μπορεί να είναι αντί για 26 εκατομμύρια να πάει στο 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια έσοδα, 10 εκατομμύρια έξοδα. Αλλά αυτά όλα θα είναι εις βάρος των λαϊκών οικογενειών και της πόλης μας. Από αυτή την άποψη εμείς λέμε και το εξής. Πώς αντέδρασε η Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Παράταξη τέλος πάντων που έχει τη διοίκηση του Δήμου μας σε αυτή την περίοδο. Αγωνιστικά, εμείς λέμε όχι. Δεν διεκδίκησε, δεν απέτησε, απλά τι έκανε, συνέβραξε με την ΚΕΔΕ. Και η ΚΕΔΕ, λυπούμαστε γι' αυτό, αλλά το μόνο που έκανε ήταν να προσαρμόσει όλη την πολιτική κατεύθυνση στα πλαίσια που ξέρει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ταυτόχρονα, λειτουργήσε για τρέχοντες εργαζόμενους με την λογική να τους προσαρμόσει στον ασχέτονται στο πώς θα διεκπαιρεωθούν οι ανάγκες τους. Δηλαδή στο πώς οι ταξικές ανάγκες θα διεκπαιρεωθούν μέσω του Δήμου, μέσω του Δημάρχου ή μέσω των διευθυντών των υπηρεσιών. Σε αντίθεση με αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, ταξικά να διεκδικήσουν με τις ταξικές δυνάμεις μέσα από τα σωματεία τους. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα χρειαζόταν δεν λέμε ότι μία αγωνιστική δημοτική αρχή θα είχε θετικό ισοζύγιο. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Γιατί ακριβώς είναι με ταξικά μέτρα προσαρμοσμένη η τοπική διοίκηση, είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει συγκεκριμένες ταξικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης που τα έχουν συναποφασίσει και επομένως θα έπρεπε να υπηρετεί δημοτική αρχή να λειτουργήσει στο πλάι των εργαζομένων με τους εργαζόμενους για να μπορέσει να τους βοηθήσει και αυτούς αλλά και τις λαϊκές οικογένειες να μπορέσει να ανταποκριθεί οργανώνοντάς τις ακόμα αφαιρέσεις ή συμμετέχοντας στις οργανώσεις ή διευθυντικές οργανώσεις των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών στο να διεκδικήσουν αυτά που έχουν χάσει στο έπαρο. Και θα τελειώσω με αυτό, ότι αυτό επιβεβαιώνει για το εξής, ότι η μείωση παραδείγματος χάρη των εσόδων από τέτοιου δικαιώματα είναι υπάρχει μείωση. Θα μπορούσε να πει η παράταξη εδώ πέρα και να πει να εμείς θα μειώσαμε. 2,23%. Αλήθεια, η μείωση μέσα κατοικής οικογένειας πόσο είναι. Από το 16,3%. Πάλι λειτουργεί λοιπόν εις βάρος της λαϊκής οικογένειας, εις βάρος του εργαζόμενου και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε εμείς να συνυπογράψουμε ή να ψηφίσουμε ένα τέτοιο ισολογισμό. Πολιτικά το θέμα και όχι από άποψη τεχνικής επιχειρήσεως. Στον επιγραμματή, το λόγο είχε ο κύριος Στέφος και μετά το επιγραμματή κυρία Ντομονέλη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν πρόκειται να τοποθετηθώ στο θέμα του ισολογισμού, γιατί σας έχω πει ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε την αναλυτική έκθεση των ρομποτών λογιστών,
δεν είναι δυνατόν να εκφράσουμε την άποψή μας σε μια πληθώρα θεμάτων τα οποία δυστυχώς μετά από τους αρσματικά στοιχεία τα οποία μας έχετε προσκομίσει δεν είναι δυνατόν να έχουμε την πλήρη εικόνα η οποία απαιτείται να έρχει ο κάθε από εμάς, ο κάθε δημοτικός σύμβουλος προκειμένου να τοποθετηθεί. Άλλωστε αυτή σε πλήρως εκτής της θέσης μου είναι και τα όσα ανέφερε προηγουμένως η κυρία Τσίρα, η οποία ουσιαστικά τι έκανε, μου απάντησε σε ερωτήσεις τις οποίες έθεσα εγώ με βάση αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε, μου απάντησε η κυρία Τσίρα με βάση την αναλυτική έκθεση την οποία έχει συντάξει το Σώμα των Ορκωτών Λογιστών και την οποία όπως μας είπε θα μας δώσει μετά μερικές μέρες. Εγώ θέλω να σας υπογραμμίσω κάτι. Ότι για την δική μας παράταξη το θέμα αυτό είναι ύψιστης σημασίας. Το ότι ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε πάνω σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και εφόσον επιμένετε σε αυτή τη λογική και σε αυτή τη διαδικασία, επιμείναμε δηλαδή που προχωράμε στη λύση αυτή τη συζήτηση, εμείς ως παράταξη θα προχωρήσουμε σε ένσταση στην αποκεντρωμένη διοίκηση, προκειμένου να δούμε κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι αυτή η συζήτηση. Και από εκεί και πέρα ο καθένας σας αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες. Δεν πρόκειται λοιπόν να τοποθετηθώ, όμως θα μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε να απαντήσω σε ορισμένες κορώνες του κύριου Αντιδημάρχου και στις προσωπικές της επιθέσεις, γιατί είναι προσωπικές οι επιθέσεις, τις οποίες έκανε σε μένα. Κύριε Κουτελάκη, η παράταξή σας και εσείς προσωπικά βαλύνεστε με βαρύτατες κατηγορίες. Τόσες που πολλοί εύλογα μπορούν να συμπληρώσουν, ειλικρινά σας το λέω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια μακροσκελή μαύρη βίβλο ενός φαύλου δημοτικού καθεστώτος. Και θέλω να θέσω τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, ποιος ευθύνεται, αν δεν ευθύνεστε εσείς προσωπικά κύριε Κουτελάκη, για την πολιτικά μιλάω μέχρι στιγμής, για την υπεξαίρεση στο Ταμείο του Δημοτικού Κολυμπητηρίου. Είστε εσείς ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών και σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Συρίγο ότι ξέρετε πολύ καλά τι είπατε με υπεκφυγή. Θα παρακαλέσω να μην με διακόπτετε. Θα παρακαλέσω να μην με διακόπτετε. Έχετε εσείς την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη και έπρεπε εσείς πρώτος να παραιτηθείτε γιατί είσαστε ο προϊστάμενος όπως είπα των οικονομικών υπηρεσιών και έπρεπε να γνωρίζετε τι ακριβώς γινόταν κάτω από τη μύτη σας. Και αν δεν το γνωρίζατε, οφείλατε για λόγους ευθυξίας να έχετε κουβάλει την παρέτησή σας, γιατί επί τόσα χρόνια γίνονταν όλα αυτά και εσείς δεν είχατε πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεύτερο. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω σε εσάς κύριε Κουτελάκη είναι ποιος είναι υπεύθυνος για τις μαϊμού αποδείξεις που έδινε ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια σε όσους χρησιμοποιούσαν τους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων και από ό,τι πληροφορούμε το τελευταίο διάστημα και από όσους πηγαίνουν στα ΚΑΠΗ, εάν δεν είστε εσείς υπεύθυνος ως προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών, διότι αυτή την πρακτική, αυτή τη λογική, την έχει ομολογήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Την έχετε ομολογήσει όλα τα στελέχη της παράταξής σας. Δεν είναι κάτι το οποίο κρύβεται. Και έρχεται σήμερα η κυρία Τσίρκα και λέει, βεβαίως, η γυναίκα πολύ σωστά λέει ότι δεν είναι η νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία για την οποία εσείς ως παράταξη και ο ίδιος προσωπικά υπερηφανερός εσύ. Ποιος έχει την ευθύνη αν δεν τηρείται τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Και θέλω να αναρωτηθώ και να θέσω το ερώτημα γιατί τόσος εκνευρισμός όταν ελέγχεστε κύριε Κουτελάκη. Δεν πρέπει να δώσετε επαρκείς απαντήσεις στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ακόμα στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, ακόμα και αν εκφράζονται με οξύ τρόπο. Δεν πρέπει να είστε υπέρμαχος, όπως είπα και νωρίτερα, της διαφάνειας και της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, πολύ περισσότερο εσείς που υπερηφανευόσαστε και ισχυριζόσαστε ότι είστε και προοδευτικό στοιχείο και άνθρωπος της ευρύτερης αριστεράς. Θέλω να ρωτήσω επίσης, ποιος είναι ο εμπνευστής και ο καθοδηγητής αυτού του αμαρτωλού, κατά τη γνώμη μας, την εκτίμησή μας, site, το οποίο κόστησε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 450.000 ευρώ και το οποίο, ακόμα και αν δεχτούμε ότι είναι ηλεκτρονική πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
δεν λειτουργεί σήμερα. Άλλωστε σήμερα μόλις σήμερα, αναρτήθηκε πίνακας από το Υπουργείο Εσωτερικών για την απορροφητικότητα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, και αν δεν το γνωρίζετε αυτό, κύριο Κουτελάκη, θα ήθελα να το πληροφορηθείτε. Αναρτήθηκε λοιπόν πίνακας από το Υπουργείο Εσωτερικών με την απορροφητικότητα των Δήμων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Δήμος μας όλα αυτά τα χρόνια από το ΕΣΠΑ, ξέρετε τι έχει αξιοποιήσει. Βεβαίως τώρα αξιοποιεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ των 2.800.000 ευρώ για την πλατεία Χρυσοστόμου. Άλλη ιστορία αυτή, θα έρθουμε σε αυτή στη συνέχεια. Το μόνο το οποίο. Συνεχίστε κύριε Στέφανε, πάμε στον ισορρογισμό. Συνεχίστε παρακαλώ. Το μόνο το οποίο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι υπάρχει από το Δήμο μας, ότι έχει αξιοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια από το ΕΣΠΑ, είναι ακριβώς αυτό το site. Και μάλιστα, και εδώ δημιουργούνται άλλα ερωτηματικά, σε βαθμό προφητικότητας 60-80%. 60-80%. Δεν το λέω εγώ, το λέει επίσημος πίνακας του Υπουργείου Εσωτερικών που αναρτήθηκε σήμερα στο διαδίκτυο. Και κύριε Κουτελάκη, ποιος επέτρεψε όλα αυτά τα χρόνια στην Κοντέν να λιμένετε το Σπόρτινγκ και το Φιλί επί 5 ολόκληρα χρόνια και να μην έχετε πάρει ούτε ένα ευρώ? Και μου λέτε ότι υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Προφανώς αυτά τα στοιχεία τα οποία λέτε και τα οποία διαδίδετε μάλιστα και τους υπαλλήλους του Δήμου. Φαντάζομαι ότι αύριο που σας έχει καλέσει ο ανακριτής για να απολογηθείτε. Που σας έχει καλέσει αύριο ο ανακριτής για να απολογηθείτε, εκεί θα δώσετε αυτά τα στοιχεία. Κύριε Κουτελάκη, δεν σας διακόψα προηγουμένως. Αν θέλετε, μπορώ να σας διακόψω. Για το θέμα του Σπόρτινγκ και του Φιλί. Ο ανακριτής, γνωρίζετε πολύ καλά. Ο ανακριτής ανακρίτηκε, δεν έχει σημασία. Κάποιος που έχει αναλάβει το φάκελο, κύριε Κουτελάκη, δεν έχει σημασία. Το φάκελο τη μηνυτήρια αναφορά στην οποία έχουμε καταθέσει. Όχι ο υπάλληλος, κύριε Κουτελάκη. Υπάρχει, κύριε Κουτελάκη. Γνωρίστε και μην παραπληροφορείτε το σώμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι σας έχει καλέσει ανακριτής με ολόκληρο θέσπισμα. Ναι ή όχι, με ολόκληρο κριτήριο. Ναι ή όχι. Όχι. Και είστε αύριο να πάτε. Αύριο Παρασκευή. Όχι. Κάντε λάθος, Χριστό. Καθόλου δεν κάνω λάθος. Μας θέλετε να μάθει ο κόσμος που πέρασε το φόρο. Γιατί μόνοι μας δεν πιάσαμε τα λέτε. Δεν είμαστε κάτι δικαιοσύνης. Ο υπάλληλος του Ιλωδικίου Καλυθέας που θα διεξάγει την προκαταγωγική εξέταση. Όχι κύριε Κουτελάκη, σας συμφέρει να το πείτε αυτό. Δεν το διεξάγει η γραμματέας. Η γραμματέας σας έστειλε και σας κάλεσε στο τηλέφωνο. Καταλάβατε, μη μου το λέτε εμένα αυτό. Όχι, δεν θα το πείτε αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αύριο σας περιμένει ανακριτής μετά τις 10.30 στο Ιλωδικίο κάτω στην Καλυθέα. Δεν θα με παρασύρει εγώ σε άλλη τέτοια συζήτηση. Έτσι. Λοιπόν, και ολοκληρώνω κυρίες και κύριοι. Κύριε Κουτελάκη, είστε ο κατεξοχήν υπεύθυνος των οικονομικών οργείων στη διαχείριση του Δήμου. Σας κατηγορώ ευθέως ότι έχετε προς το παρόν την πολιτική ευθύνη για αυτό το απίστευτο πάρτι στα ταμεία του Δήμου. Την πολιτική ευθύνη σας κατηγορώ. Οι κορώνες και οι απειλές από έναν άνθρωπο που ομολογεί ευθέως στα εφετεία ότι ζητούσε με καρφίτσες τιμολόγια προκειμένου να δώσει λεφτά στους παίκτες του Πανιωνίου, εμένα τουλάχιστον αποτελούν τιμή να τα λέει. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Και κλείνω με αυτό. Είπατε κάτι. Τις αλητίες τέλος. Τις αλητίες τέλος. Παρακαλώ να ρωτήσω πρακτικά. Αρνήσει ο κύριος Στέφος. Αυτό που είπε προηγούμενα να αποφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ρωτήσω πρακτικά παρακαλώ. Αυτό που είπε ο κύριος πριν. Αυτά τα ψέματα και τις αθλειότητες. Το τι παραδέχτηκα και τι δεν παραδέχτηκα. Θα τα πείτε εγώ. Είπατε ότι υπόθηκε προηγουμένως ότι όποια δημοτική αρχή έχει τον κύριο Κουτελάκη, ότι όποια δημοτική αρχή παραλάβει του χρόνου, θα ξεκινήσει από γεμάτα ταμεία. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω στο σώμα ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μας παράταση, εφόσον ο κόσμος επιλέγει τη δική μας παράταση για να αναλάβει τις δουλειές του Δήμου, θα πρέπει να γνωρίσω και θέλω να το ξεκαθαρίσω στην Οσμινιώτικη κοινωνία ότι η παράταση δική μας θα ξεκινήσει πρώτα, αφού γίνουν φύλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία από το ΣΔΟΕ και από το Σώμα Οικονομικών Εξαιρετικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Αυτά που είχε αναφέρει ο κύριος Στέφος. Και επειδή αναφέρεται στην ιστορία, σας λέω ότι όσο με πολύ διαφέρει ο κύριος Στέφος, τον αρνώ, έτσι έχει μάθει να κάνει πολιτική. Με λάθη και ψέματα. Δεν υπάρχει πουθενά, ποτέ και πουθενά, καμία παραδοχή και κανένα στοιχείο παραδοχής περί αυτού που προηγούμενα. Πουθενά. Αυτό που χρησιμοποιεί σήμερα για να πετάξει λάθη είναι δημοσιεύματα των τυπών εφημερίδων, τα οποία δεν τα εγκίνησα, που έγραφα ψέματα και παραψέματα περί παραδοχής δική μου και όλα αυτά τα πράγματα. Και ένας στο δικαστήριο θα το διαπίστωσε. Αλλά επειδή έχει καταφθεί πάρα πολύ από την αθώωση και επειδή λέει μονίμως ψέματα. Επειδή πάλι λέει ψέματα και επιτρέψαμε, γιατί είναι κάποιος κόσμος εδώ και η αθλειότητα έχει όρια, όπως και η ανθρώπινη υπομονή. Εγώ δεν έχω επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να στείλω τα δικαστήρια κανένα. Και ούτε θα μου κάνω, γιατί έτσι έχω μάθει να πολιτεύω. Θα πω λοιπόν μισό λεπτό, γιατί το έχω ακούσει 7 φορές στο δικαστήριο. Δεν μου κάνει καλό που το λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στο δικαστήριο λοιπόν πήγαμε 3 κακουργήματα. Για τα οποία 3 κακουργήματα αθωώθηκα. Και απαλλάχθηκα για ένα κυβέρνημα. Πήγαμε 3 κακουργήματα. Και απαλλάχθηκα για ένα πιμένι. Αυτό είναι αυτό που λέει ο κύριος Στέφος στην αθλειότητα. Ότι δεν απαλλάχθηκατε. Απαλλάχθηκα από την απάτη, από την υπεξαίρεση και από την πλαστογραφία με την οποία παραπέμφθηκα. Και το πιμένιμα για το οποίο απαλλάχθηκα δεν είχε καμία σχέση με την αρχική κατηγορία. Ήταν για μία απόδοση φόρου στην εφορία του πανιωνίου του κόρου. Και απαλλάχθηκα το σύνολο του κατηγορουμένου από αυτή την πλημμυρηματική πράξη λόγω παραγραφής. Όπως απαλλάχθηκαν με παραγραφή, γιατί κάποτε πρέπει να τη γράψουμε αυτή την ιστορία. Πολύ σημαντικά στελέχη όλων των παρατάξεων της πολιτικής ζωής τους, του τόπου απαλλάχθηκαν με παραγραφή για τα κακουργήματα. Στο ίδιο παραπεμπτικό. Όχι κύριε Στέφο, εγώ δικάστηκα για τα κακουργήματα και αθωώθηκα. Ενώ δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Ενώ οι υπόλοιποι για τα κακουργήματα, τα οποία βεβαίως δεν είχαν κάνει. Λέω για την κατηγορία, βεβαίως δεν είχαν διαπράξει. Αθωώθηκα δια παραγραφής γιατί είχαν περάσει 15 χρόνια. Για τα κακουργήματα δεν δικάστηκα. Γιατί πριν από το βούλευμα είχαν απαλλαγή στις 31/12/2009. Εγώ για τα κακουργήματα που δεν απαλλάχθηκα, γιατί δεν είχα 15 ετία, αθωώθηκα. Και παρεγράφει το κλειμένημα. Αυτό το γνωρίζει ο κ. Στέφος. Όπως γνωρίζει και ποια απαλλάχθηκα για τα κακουργήματα, τα οποία δεν διέπραξαν. Εκατηγορούν το. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης και αυτό το ήθος, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, εντάξει, έχει και ένα όριο. Έχει και ένα όριο ανθρώπινο δηλαδή. Δηλαδή πέρα από το πολιτικό, που δεν νοιάζει πολιτικά, είναι ένα όριο ανθρώπινο. Έχουμε εκτοξεύσει εμείς απέναντι στον κύριο Στέφο ποτέ τίποτα. Μη αποδεδειγμένο, μη αποδείξιμο. Τον έχουμε χαρακτηρίσει ποτέ πολιτικός μας αντίπαλος. Τον έχουμε χαρακτηρίσει ποτέ για κάτι που δεν είμαστε στη θέση να αποδείξουμε. Τι μας κατηγορεί συνεχώς με τέτοια πράγματα, χρησιμοποιώντα. Και αυτόν τον τρόπο δηλαδή, έλεος. Εδώ το δικαστήριο είναι εκεί και έγινε. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζει, δημοσιογράφος είναι. Γιατί τα αποκρύπτει. Να κάνω κομφόλι για να πω 17 ονόματα που απαλλάχθηκαν από τα κακουργήματα, να τους αναζητήσω σε παρατάξεις που είναι απέναντι μου. Το έπραξα ποτέ, προστατεύοντας έστω από τον εαυτό μου, το έπραξα ποτέ. Όταν ήξερα ότι είναι αθώο, γιατί δεν πάντα να πάρω τα ονόματα για να φύγω το παιδί στη δημοσιότητα, για να μειώσω την πίεση σε μένα. Δηλαδή, τι να πω, ας ευχαριστώ πολύ.
λόγω αλληλεγμένων γνώσεων δεν μπορούσα να είμαι και δεν άκουσα ούτε τις ερωτήσεις ούτε τις απαντήσεις. Και δεν ξέρω αν έχει τεθεί μια ερώτηση που θέλαμε να κάνουμε. Είναι στην Οικονομική Επιτροπή, λέει ότι πέρι μην ξαναφέρει την δική ψήφια, να φέρει ότι θέλουμε να ξέρουμε τι ψήφισε ο έντος. Στην ουσία τώρα, από τη μελέτη του συλλογισμού προκύπτουν κάποιες παρατηρήσεις και συμπεράσματα σε σχέση με το πώς η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να διαχειρίζεται τα οικονομικά του Δήμου. Καταρχήν, υπόθηκε και νωρίτερα, ερχόμαστε να συζητήσουμε τον συλλογισμό χωρίς να έχουμε την ίδια έκθεση και άρα όλοι μα τη σύμβουλη έχουμε λυπή στοιχεία και δεν μπορούμε να πάρουμε. Καλούμε να τοποθετηθούμε για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα χωρίς επαρκή στοιχεία, ξεχνώντας η Δημοτική Αρχή ότι έχει την υποχρέωση να ενημερώνει και τους Δημοτικούς Συμβούλους. Από τη μελέτη του συλλογισμού φαίνεται ενδιαφέρον κάποια χρονιά ότι στην έκθεση των ρομποτών λογιστών θα περιλαμβάνονται διάφορες πάγιες ελλείψεις του οικονομικού μηχανισμού του Δήμου, όπως αυτές που αφορούν αυτή την καταγραφή ακίνητης περιουσίας, διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου κτλ. Εμείς, σαν δημοτική κίνηση, θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να καταθέσει άμεσα μια κατάσταση προβλημάτων και ένα χρονοδιάγραμμα για την επίλυσή του και να ενημερώνει σε μηνιαία βάση το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέλιξή του. Όπως συμβαίνει σε διάφορους άλλους τομείς, όπως παράδειγμα στον προϋπολογισμό, καταπέτυχε τη 40%. Από τα μεγέθη τώρα του συλλογισμού βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Πρώτον, από τα πλασματικά μεγέθη του προϋπολογισμού και ο προγραμματιστικός του χαρακτήρας, που μόνο στόχο έπρεπε να ωρεοποιήσουν την κατάσταση και να περιορίσουν τις δυνατότητες πολιτικού ελέγχου της Δημοτικής Αρχής. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι η συνεχιζόμενη πραγματική οικονομική πίεση της εκδοτήρησης λόγω των υπονοίων, που δείχνει ξεκάθαρα μάλιστα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης. Μια πραγματικότητα που η Δημοτική Αρχή αποκρίνεται από τους πολίτες με επιχειρήματα σαν αυτά που ακούστηκαν από το κύριο Φουτεράκη νωρίτερα. Από τις παρατηρήσεις των ρομποτών λογιστών του συλλογισμού και την έκθεση για την υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων στα χρήματα του πληθυσμού, την οποία απέκλει κιόλας η Δημοτική Αρχή να μοιράσει σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους όσο όφιλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο συζητήθηκε το αντίστοιχο θέμα, προκύπτουν οι πολιτικές ευθύνες της Δημοτικής Αρχής για ελλείψεις επικλίνησης ασφαλείας και ελέγχου των οικονομικών. Μάλιστα, η διαχειριστική αυτή κίνδυνη επισημαίνονται κάθε χρόνο από τους ορκωτούς λογιστές και εμείς από την πλευρά μας ως τροφή τους έχουμε επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Από την έκθεση των ορκωτών λογιστών, μάλιστα, αποκαλύπτεται ότι είναι πιθανό η υπεξαίρεση να είναι μεγαλύτερη και ότι οι ελλείψεις επικλίνησης ασφαλείας δεν αφορούν μόνο τις υπηρεσίες αθλητισμού. Για τον λόγο αυτό, εμείς ζητάμε και το καταθέτουμε και σαν πρόταση ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητάμε το πλήρη διαχειριστικό έλεγχο που ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών να μην περιοριστεί στις υπηρεσίες αθλητισμού όπως ζήτησε ο Δήμαρχος, αλλά να γίνει για όλο το Δήμο. Να γίνει πλήρης έλεγχος και σε βάθος πενταετίας σε όλα τα νομικά πρόσωπα και να καταγραφούν όλες οι ελλείψεις σε δικλείδες ασφαλείας που επισημαίνουν οι ορκωτοί λογιστές ώστε να διορθωθούν. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, εμείς επίσης ζητάμε να υπάρχει πλήρης και συνεχής ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την στροφή νέας μύτης. Τέτοια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και την υπεύθυνη διαχείριση των οικονομικών αποτελούν θέματα προτεραιότητας. Ο Δήμος Νέας Μύτης οφείλει να κινείται μπροστά από τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου, διασφαλίζοντας την πλήρη και ακριβή ενημέρωση όχι μόνο των Δημοτικών Συμβούλων, αλλά όλων των Δημοτών. Πράγμα που μέχρι τώρα δεν έχει δείξει τη διάθεση και τη θέληση να το πραγματοποιήσει. Τελειώστε, κύριε Παπαδόπουλο. Ο κύριος Σαρακούλης, ετοιμάζεται ο κύριος Νεφερλούδης, μετά ο κύριος Λεωτός. Δύο πραγματάκια σε σχέση με τον εξορισμό. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτός ο εξορισμός σε ποια εποχή κατατίθεται, τι έχουμε να συζητήσουμε και τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Ζούμε στην εποχή των μνημονίων και του ελέγχου από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ζούμε στην εποχή όπου πραγματικά η εποχή αυτοδιοίκηση δίνει μια μάχη για να μπορέσει να κρατηθεί όρθια αυτή και οι δομές της.
βλέπουμε τον Δήμο με μια προσπάθεια την οποία δείχνουν τα νούμερα τέλος πάντων, να προσπαθεί να μην δημιουργήσει μεγάλα μεγαλύτερα ελλείμματα, προσαρμόζοντας τα έξοδά του. Και παρακολουθήσαμε μια συζήτηση, η οποία με πολύ μεγάλη διαφορά παρακολουθήσαμε, που έλεγε ότι ο Δήμος μπήκε μέσα 7.000 ευρώ και αυτό είναι το μικρότερο δυνατό κόστος τέλος πάντων σε σχέση με την υπεξαίρεση η οποία έχει συμβεί. Ξέρετε, μερικές φορές αυτά μας δημιουργούνται διάφορα ερωτηματικά. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν, ειδικά στις μέρες μας, όπου δέχεται ο κόσμος εργασίας αυτή την πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, όταν οι αριθμοί ευημερούν, είναι μεγάλο ερώτημα εάν ο λαός ευημερεί. Και αυτό το λέμε για δύο συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τους κινηματογράφους και το σπόρτινγκ και το τι έχει γίνει σε σχέση με τα χρήματα που από ό,τι φαίνεται, αν κάνω λάθος, θα ήθελα πραγματικά να μην τελειώσετε. Ο Δήμος δεν κατάφερε παρά αυτή τη μεγάλη αυτό που είναι επένδυση, είναι λάθος η έκφραση επένδυση, αλλά αυτή τη μεγάλη αφορά αυτών των δύο κτηρίων του σπόρτινγκ του Φιλίπ. Δεν κατάφερε να προσφέρει στον κόσμο της Νέας Μύρνης, στον πολιτισμό, αυτά τα οποία θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να προσφέρει. Από τότε είχαμε κάνει μια κριτική για το ποσό το οποίο δαπανήθηκε, αλλά παρόλα αυτά θεωρούσαμε ότι έχει πάρα πολύ θετικό πρόσημο αυτή η προσπάθεια. Από την άλλη μεριά βλέπουμε, από ό,τι ακούσαμε, 566.000 χωρίς προσαυξή και τόπους. Να μην έχουν καταβληθεί, να μην έχουν στραφεί από το Δήμο, που είναι τεράστιο ερωτηματικό, γιατί ο Δήμος επέτρεπε να λειτουργεί το συγκεκριμένο σινεμά χωρίς να το καταπάρει οτιδήποτε. Την ίδια στιγμή παρακολουθούμε στο σήμερα, στην πραγματικότητα, να γίνεται διαφήμιση των κινηματογράφων από τα φωτεινά μάτριξ των κινηματογράφων. Και εάν έχουμε πάρει το μάθημά μας σε όσα εισαγωγικά θέλετε για το τι τελικά θα εισπράξουν οι δημότες από κινηματογράφους οι οποίοι για άλλη μια χρονιά προβάλλουν ταινίες οι οποίες είναι, ας το πούμε, κατά δικό μας αγορές και δεν δίνουν κάτι παραπάνω πολιτισμικά στον κόσμο της Νέας Μύρνης. Και από εκεί πέρα, εδώ και πολύ καιρό, παρακολουθούμε μια συζήτηση έντονη, γιατί οι κοινωνικές δομές και η κοινωνική πολιτική του Δήμου έχουν μια πολύ μεγάλη επίθεση. Την προηγούμενη φορά παρακολουθούσαμε με μια αγωνία, έτσι, το να επιδιώκεται με πολλούς τρόπους να στελεχωθούν οι δομές του Δήμου από επιστημονικό προσωπικό, το οποίο με τους νόμους και τις λογικές που έχει επιβάλει το μνημόνιο, η Τρόικα και η κεντρική εξουσία, είναι για δίμηνα, τρίμηνα και πολύ μικρό χρονικό διάστημα άνθρωποι οι οποίοι τις καλύτερες προθέσεις να έχουν δεν μπορούν στην πραγματικότητα να προσφέρουν. Το ερώτημα για μας, και είναι πολιτικό το ερώτημα, δεν περιμένει κάποια απάντηση, είναι αυτά τα χρήματα, αυτό το πλεόνασμα που έχει ο Δήμος, αυτά τα χρήματα πώς μπορούν να στραφούν στο συμφέρον και προς όφελος των δημοτών, των κατοίκων αυτής της πόλης, έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Να καλύψουν τις ανάγκες που πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Γιατί, και θα το συζητήσουμε και αργότερα, εάν η λογική του Δήμου είναι μειώνουμε τα έξοδά μας, κρατάμε τα κέρδη μας, κρατάμε τα λεφτά, τα διαθέσιμα που έχουμε στις τράπεζες. Αλλά την ίδια στιγμή, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτού του είδους τα ελλείμματα στην κοινωνική πολιτική, τα καλύπτουμε με προγράμματα εθελοντισμού, δηλαδή με απλήρωτη εργασία, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που περιμένουμε από την κεντρική εξουσία και αυτό που θα αποδεχτούμε από την κεντρική εξουσία. Να απολύει δηλαδή ανθρώπους από τη δομή της
να μειώνει συνεπώς τα μισθολογικά της έξοδα και την ίδια στιγμή να παίρνει εθελοντές σε όσα εισαγωγικά θέλετε βάλετε μέσα για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Είναι αδιανόητο για μας κάθε καλή πρόθεση γονιού, για παράδειγμα στους παιδικούς σταθμούς που θέλει να προσφέρει να πηγαίνει και να δουλεύει εθελοντικά τη στιγμή που θα έπρεπε σε όλες αυτές τις δομές να αναλαμβάνει το κεντρικό κράτος η εξουσία, να αναλαμβάνει ο Δήμος, να αναλαμβάνουν όλες οι δομές να καλύπτουν από τα έξοδα. Εμείς θεωρούμε ότι κάθε ισολογισμός που δείχνει ότι οι αριθμοί ευημερούν δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο λαός, ο κόσμος που μένει στη Νέα Σμύρνη, οι δημότες της Νέας Σμύρνης ευημερούν. Ευχαριστούμε τον κύριο Φραγκούρδη, τον κύριο Σουναθαλούδη, μετά ένα κομμάτι ο κύριος Ρετός και μετά η κυρία Διακοβάκη. Δευτέρα μου, και διαδοσκοπικό, ο κύριος Σύριος. Πολύ σαφής την ανάθεση. Όσοι ξέρουν την πολιτική που διαφωνήσα δημιουργικά πράγματα της Νέας Μύρνης, εγώ πάντα όταν γινόντουσαν ισολογισμοί και συντάγουν τα δημοτικά συμβούλια, ενώ όπως έχουν κάνει και στο παρόν δημοτικό συμβούλιο, πάντα ψήφιζα θετικά υπό την έννοια της προσέγγισης του πώς αντιλαμβάνεται τα έργα ως μια τεχνική διαδικασία η οποία προσωπικοποιεί λιγάκι τα μεγέθη και την τιμή του λογαριασμού του Δήμου. Δεν θα ψήφιζα ποτέ έναν ισολογισμό, αν θεωρούσα ότι αυτοί που τον έχουν φέρει σαν εξήγηση δεν είναι λόγω του διεκδικού και του κοινού μέσα από πολύ προσωπικό, είναι απαταιώνες. Μα που δεν έχω την εκτίμηση λοιπόν, πάντα αυτό έκανε. Δεν θα την αλλάξω την εκτίμηση στην ίδια φάση τη κοινωνία όπω είναι τώρα. Όμως θα ήθελα να πω ένα σχόλιο εδώ και από το οποίο έφυξα και στην αρχή τη σημερινή συνεδρίαση. Εγώ θεωρώ ότι η διαδρομή τάξη και πολιτική νεοτροπία πέραν από οποιαδήποτε ερμηνεία των πραγματικών προποθέσεων θα έπρεπε να υπάρχει η έκθεση αναλυτικά, η οποία παρουσιάζει με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, όχι γιατί θεωρώ ότι κρύβεται ή δεν κρύβεται κάτι, αλλά το έγκαιρο τάξη, να υπάρχει συγκεκριμένη διεύθυνση η οποία θα διαφώτιζε όλους εμάς ή όλους εσάς ή όποιον εν πάση περιπτώσει δεν είχε μια σχετική ικανότητα ή γνώση για να ερμηνεύει τα ισοαριθμούς και τους κώδικες του ισολογισμού. Θεωρώ ότι μέσα από τον ισολογισμό δεν μπορεί να κάνουμε ιδιαίτερες πολιτικές συζητήσεις. Δηλαδή, αυτή η κουβέντα που πάντα κάνουμε στον προϋπολογισμό, ο οποίος προϋπολογισμός καθορίζει τους άξονες πολιτικής που εφαρμόζει ένας Δήμος, αυτή η κουβέντα λοιπόν για το πολιτικό δεν μπορεί να γίνει στον ισολογισμό. Ό,τι δεν απαγορεύεται, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το αντικείμενο αυτό. Υπό την έννοια ότι ο ισολογισμός καθρεφτίζει την επίδοση των πολιτικών επιλογών που έχει ασκήσει με την ψήφιση του προϋπολογισμού η συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Εγώ νομίζω ότι αυτή η πολιτική συμπεριφορά από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής δεν είναι σωστή και νομίζω ότι απασχολεί λίγο τον ρόλο και την ουσία του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνει και ένα θετικό σύνδρομο απέναντι και στην αντιπολίτευση που δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Τώρα, θεωρώ επίσης ότι αν θέλουμε να μπούμε στο πολιτικό στοιχείο της συζήτησης που αφορά όμως τα μεγέθη, θα έλεγα ότι πρέπει να μιλήσουμε μια μεγαλύτερη. Με ένα άλλο πεδίο, αυτό που πάντα προσπαθώ να κάνω στην Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα άλλο πεδίο είδους πολιτικού πολιτισμού. Για παράδειγμα, που να τεκμηριώνεται με βάση κάποια επιστημονικά για τα δεδομένα. Θεωρώ δηλαδή ότι χωρίς να φυσικό καθόλου το ταμιακό πλεόνασμα που έχει ή τα ταμιακά διαθέσιμα που έχει ο Δήμος 30 δηλαδή, ότι αυτό δεν είναι ένα μακροοικονομικό μέγεθος. Δεν λέει τίποτα. Γιατί μπορεί αύριο να έχεις υποχρεώσεις να πληρώσεις και τα λίγο για την πόση 29 του μηνός να μου πει κάποιες 2 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί, δεν λέω ότι είναι έτσι, την άρεσε αυτό το νούμερο. Αλλά αυτό δεν είναι ένα δυναμικό μέγεθος το οποίο μπορεί να σου δείξει ότι αυτή είναι η προοπτική του θέση τώρα. Άρα το έχω πει και στις εκλογές, το έχω πει και παλαιότερα, δεν είναι αυτό το οποίο κρίνει, εν πάση περιπτώσει, την βιωσιμότητα του Δήμου. Όπως δεν κρίνει την βιωσιμότητα του Δήμου, αν έχει 7.000 έγκυα ή 8.000 πλέον. Ούτε αυτό το λέω. Εγώ νομίζω ότι κάτι κρίσιμο είναι ότι δυστυχώς ούτε η πολιτεία, ούτε αυτή η σοφή, θα σου πάρει πέρα από το ότι διάφορα άλλα έχουν καταφέρει να εξάγουν στα σπουδαστικά και δημόσια διοίκηση. Κάποιοι μπορεί να αντιλήφθησαν ότι θα έπρεπε να είναι εργαλεία άσκηση πολιτική και οποία, τα οποία δεν, όμως αυτοί δεν ασκούνται. Θα πω ένα παράδειγμα έτσι, για να μην σα ταλαιπωρώ. Εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος Νέας Μύρνης, με δεδομένη την άθλια οικονομική κατάσταση τη χώρα, με δεδομένη τη άθλια πολιτική που αναπαράγουν το συγκεντρωτικό πεδίο για την αυτοδιοίκηση, με δεδομένο όλα αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς ως πολιτική προσέγγιση, θεωρώ παρόλα αυτά ότι ο Δήμος με τους δίκες που εγώ έβαζα και όπως αναγνωρίζω και που είναι η σχέση τακτικών εσόδων με τις αντιδραστικές δαπάνες τους, η σχέση που έχουν τα ίδια έσοδα του Δήμου σε σχέση με τα συνολικά του έσοδα, μια σειρά από τέτοιες διαδικασίες, σύγκριση με αυτό,
ότι δεν είναι στην καλύτερη βιώσιμα οικονομική κατάσταση. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να οφείλεται είτε σε διαδικασίες πολιτικών επιλογών, είτε σε διαδικασίες, εν πάση περιπτώσει, τη σημερινή κατάσταση. Επίσης, θεωρώ ότι αν δείτε και πολιτικά, εγώ έχω μια άλλη αντίληψη, έχω διατηρήσει και δημόσια την εμπορική αρχή για τον προσανατολισμό τη άσκηση των οικονομικών πολιτικών σε σχέση με τις πολιτικές ανάγκες. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, λοιπόν, και μου λέω ότι μισό τόπο παρακολουθεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ λέω ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να απέχω την πληροφορία είναι αυτή η στάση της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με το πώς παρουσιάζει μια πλήρη εικόνα που αναφέρεται στην παρουσίαση του καθρέφτου του συλλογισμού του Δήμου. Πιθανότατα θα έρθει κάποιο να μας πει. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεφιλούντο. Ο κύριος Ρεκλός έχει το λόγο. Αγαπητές συναδέλφες και αγαπητοί συναδελφοί, αυτή την περιοχή που μας έστειλε ο λαός της Νέας Μήνης εδώ σαν συμβούλους, είμαστε δύο κομμουνιστές συμβούλους, προσπαθήσαμε με σεβασμό απέναντι στο κάθε συνάδελφο εδώ μέσα και στο λαό της πόλης μας, με σεβασμό στην ακίνητη άποψη, να συνεισφέρουμε με όσες μας τις δυνάμεις για το καλό της πόλης μας και των κατοίκων της. Αν το καταφέραμε, αν δεν το καταφέραμε. Αυτή την επιδίωξη την είχαμε και εδώ μέσα, την είχαμε κύριε όμως και στους δρόμους, στους τόπους εργασίας, στις τοπογειτονιές ή στις λαϊκές γειτονιές, γιατί δεν υπάρχουν τόσο τοπογειτονιές στη Νέα Σμύρνη, αλλά και στις αστικές γειτονιές της πόλης μας, προκειμένου να διαμορφώσουμε εκείνο το ρεύμα που θα ανατρέψει μια κοινωνική πολιτική, στην οποία υπόκειται και η πολιτική του Δήμου σε τοπικό επίπεδο, σε μια κατεύθυνση λαϊκών συμφερόντων καλύτερα από αυτά που υπάρχουν. Έτσι θα ήθελα να αποκαταστήσω κάθε έννοια ότι ποτέ εμείς σεβόμαστε σαν κομμουνιστές και την προσωπικότητα του καθένα και το ποιότητα του καθενός, αρκεί να μην βλάπτει αυτό το ποιότητα του καθενός, το κοινωνικό σύνολο και τον διπλανό του. Τουλάχιστον εμείς, οι δύο σύμβουλοι εδώ, δεν βλάπτουμε κανένα από το διπλανό μας, προσπαθούμε να προασπίσουμε συμφέροντα των δημοτών μας. Και αυτό νομίζω πως κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι, πως αποκατάσσει κάθε τάξη με όποια αγαπητή συναδέλφουσα ή αγαπητό συνάδελφο. Και όταν κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, να μην βιάζονται κανένας, είτε από την συμπολίτευση είτε από την αντιπολίτευση. Μάλιστα, θέλουμε να προφυλάξουμε η συγκίνητη την κυρία που είναι βάρος των λογιστών, με την έννοια που είναι να την προφυλάξουμε να μην πάρει τη θέση εμάς την πολιτική, είτε συμβούλων, είτε συμπολίτευση, είτε αντιπολίτευση, πάρει τις απαντήσεις. Αυτός και αυτά η υπόθεσή μας είναι καθαρή για να γίνει κατανοητό. Έτσι, με την έννοια αυτή, μην υποκαταστήσει δηλαδή όλους εμάς που έχουμε τους δικούς μας λόγους και τα δικά μας επιχειρήματα. Καμία άλλη καταλαβαίνω, γιατί σέβομαι και την επάρκεια των γνώσεών της, την οποία τουλάχιστον εγώ σε επίπεδο λογιστικής υπολείπουμε. Αν ήταν νομικά τα θέματα, θα μιλούσα αλλιώς. Η μία παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση, συνάδελφοι, είναι ότι από την αρχή η λαϊκή συσπήρωση προσπάθησε από τον προεκλογικό της λόγο να τοποθετηθεί μόνο με πολιτικά επιχειρήματα και με πολιτικές δικές της προσεγγίσεις. Παλιά ξινά σταφύλια, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Και ό,τι έχει κριθεί, μάλιστα το έχουμε ξαναπεί σε επίπεδο δικαιοσύνης, δεν αποτελεί για εμάς επιχείρημα πολιτικού λόγου. Αυτό για να αποστασιοποιηθούμε, μην θεωρούνται συλλήφθη οι θέσεις της μειοψηφίας ή της αντιπολίτευσης ότι συμπλέουν. Δεν συμπλέουν εμείς με αυτά τα θέματα, όπως δεν συμπλέουμε με αναφορές που θέλουν να αποσημειώσουν, αν θέλετε, πολιτικές του Δήμου μας με τις χρυσές αρχές. Μια συμμορία εγκληματική, νεοφασιστική κτλ. Που πιστεύω πως απέχει και δεν έχει καμία σχέση, καμία δύναμη εδώ μέσα του Δήμου. Και γι' αυτό να μην αναφέρω τα πράγματα, είναι πολύ επικίνδυνα. Εμείς αυτά τα καταγγέλνουμε και τα καταδικάζουμε. Θα εκφράσουμε τον πολιτικό μας λόγο και όποιος θέλει του αρέσει, όποιος δεν του αρέσει. Αρκεί να τον ακούσει ο άλλος και να τον εκτιμήσει. Η δεύτερη παρατήρηση ήταν αυτή. Η τρίτη παρατήρηση, λοιπόν, δημοσιεύματα όπου και αν γίνονται με δημόσια αφήγηση που αναφέρονται και προσπαθούν να εξομοιώσουν ανθρώπους ή παρατάξεις ή ομάδες εδώ μέσα με νοοτροπία χρυσής αρχής είναι απαράδεκτο. Από όπου και αν γίνονται. Η τρίτη παρατήρηση. Εμάς τους κομμουνιστές συμβούλους δεν μας ενοχλεί που επιπλέονται. Μας ευχαριστεί που επιπλέονται. Θα το έχετε απόλυτα βέβαια ότι μας ευχαριστεί που επιπλέονται. Εκείνο το οποίο θα θέλαμε και το έχω πει ξανά, θα ήταν και καλό, δηλαδή, όχι πώς αποτελούμε εμείς τους ευσχήνες ή εδώ ο Δήμος της Καλλιτέχνης. Έτσι, ένας καλύτερος από τον Δημοσίδη, υπερασπίζεται τον Καλλικράτη, υπερασπίζεται την λαϊκή πολιτική, που προσπαθεί να αμυνθεί και δεν το καταφέρνει σε απολύσεις, δημοτικών αστυνομικών, σχολικών φυλάκων, συμβασιούχων εν γέννη,
δεν αποφύγει τώρα τη διαθεσιμότητα με το τέλος του έτου στα πλαίσια τη περικοπή προσωπικού σε τοπικό επίπεδο σε τοπική διοίκηση. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε. Υπάρχει οικονομικό πλεόνασμα, έλεγε κάποιο το συνήθι, οι αριθμοί, την εποχή ευημερούν, αλλά η κοινωνία δυστυχεί. Τι θέλουμε αυτή την αντιστοιχία, ή μας ικανοποιεί να λέμε παραδίγω ή αναλαμβάνω πάλι αν πω διοίκηση και ξεκινάω με 3 σύνη, με 5 σύνη, με 2 σύνη. Τι θα έχουμε να πούμε στη λαϊκή οικογένεια, στον εργαζόμενο, στον άνεργο, στα κοινωνικά παντοπολία της αγαπητής μου κυρίας Γιακοβάκη, στον κόσμο που τρέχει και εκεί στο συσύντημα. Τι θα πούμε ότι εμείς βελτιώσαμε την πολιτική μας, τις κοινωνικές δομές, ή βελτιώσαμε τη θέση των εργαζομένων, των απολυμένων, των ανέργων, των ανθρώπων που από πρώτη του νέου έτους θα απειλείται το σπίτι με κατάσχεση λόγω των πληστηριασμών. Ποια θα είναι η δική μας παρέμβαση σε όλα αυτά την πολιτική, κύριε Πρόεδρε, αν θα ήθελα λίγο την προσοχή σας και να φύξει το όνομα. Γιατί πάντα είναι χαρούμενο το παιδί σαν που σου λοιπόν. Άρα λοιπόν, τι θα έχουμε να πούμε σε αυτό, τι θα έχουμε να πούμε στις μειώσεις των 40% των αποδοχών των υπαλλήλων που δημιουργούν αναγκαστικό πλεόνασμα σε αυτά. Τι θα έχουμε να πούμε στον αγώνα μας για τη χρηματοδότηση, για τη μείωση χρηματοδότηση εδώ με τον Γιώργο και παιδιάζουμε και εκτός συμβουλή. Φοβόμαστε όλη αυτή τη συνεχή μείωση. Κάποια στιγμή η μείωση αυτή, αυτό το θετικό αποτέλεσμα θα τη συρρυκνώσει των πραγμάτων. Θα τη σωσκελίσει, θα τη μειώσει, θα δημιουργήσει πλήρων Έλληνων. Αυτό είναι μια πολιτική που ασκείται. Τι θα κάνουμε εμείς σε αυτή τη χρηματοδότηση και σε αυτά που ανήκουν στην τοπική διοίκηση μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να δεις δύσκολα. Τι θα κάνουμε την ποιότητα των σχολείων. Είχαμε στην αρχή του Σεπτεμβρίου της σχολικής μας χρονιάς, να το πούμε έτσι, ότι σε δημοτικό επίπεδο, παιδιά που πήγαν να πλύνουν έξω από τα δημοτικά σχολεία της Νέας Δημοτικής. Έχουμε έντονες που συρρυκνώνονται, συμπιέζονται τα παιδιά. Κόβονται οι καθηγητές, οι μαθητές. Έχουμε τις κινητοποιήσεις των καθηγητών και των δασκάλων και σε τοπικό επίπεδο. Τι θα πούμε για την βελτίωση αυτής της παιδείας, ότι τα καταφέραμε ή δεν τα καταφέραμε. Τι θα πούμε για την πρωτοβάθμια υγεία, όταν προχθές το τραύμα που γαλιά η γυναίκα που τη στείλανε από εδώ το ΙΚΑ στο ψυχικό, από το ψυχικό πίσω για να βεβαιώσει 10 ευρώ συνταγή φαρμάκων κτλ. Όλα αυτά είναι αμέτωχη τοπική διοίκηση. Είναι αμέτωχη δηλαδή για όλα τα επίπεδα της ζωής μας, που δεν λέω από τα θετικά βήματα εμείς τα αναγνωρίζουμε και θέλουμε και συμβάλλουμε σε αυτά. Αλλήλω να μην τα αναγνωρίζαμε. Δεν τα αναγνωρίζαμε δηλαδή ότι υπάρχει ακόμα έστω στοιχειώδης ή υποτυπώδης, καλή θα λέγαμε και καθαριότητα και πολιτισμός και ανάγκες καλύπτονται επαρκώς αυτή τη στιγμή. Όμως, παιδιά μένουν έξω από τους σταθμούς, έστω και πιο λιγότερα από ό,τι μας είπε ο κ. Καστρόλη. Υποδομές δεν φτιάχνονται, σχολεία δεν φτιάχνονται, προγράμματα για εκείνο το που λέγαμε το οικόπεδο να φτιαχτεί σχολείο, δεν το ξανακούσαμε που πήγε και τι έγινε για να υπάρξουν τέτοιες χρηματοδοτήσεις. Για τους ανέργους που προαπλασιάζονται δεν άκουσα κάτι από το Δήμο πέρα από αυτά. Από τον νεοφασισμό που αναπτύσσεται που έπρεπε να μπει στην αρχή της τοποθέτησης του κ. Δημάρχου σαν καταδίκη και βάλαμε ψήφους δεν πήγε τίποτα από αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα πρωτόκολλα. Και όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν άπτονται τη εικόνα του προπολογισμού και περιέχονται σε αυτά. Και έχω και ένα παράπονο κύριε Δήμαρχε. Τον Ιούλιο καταθέσαμε μια αίτηση να μας δοθεί η νομική πορεία της υπόθεσης των κινηματογράφων, κύριε Καταλαφέρα. Δεν πήραμε ακόμα ένα πρόβλημα να δούμε εμείς, δεν αμφισβητούμε σε κανείς. Ούτε εμείς θέλουμε, ούτε ποτέ θα σταθούμε εμείς σε καπιταλιστικά λάθη διαχείρισης, γιατί καπιταλιστής είναι σήμερα ο Δήμος έτσι όπως είναι καπιταλιστής, αν και με τον κύριο Στέφο, η ίδια πολιτική ακριβώς, η ίδια μήτρα παράγει την ιδεολογία και του Στέφου και χειρότερα ακόμα του Στέφου με την έννοια της καταγωγής της, ενώ της πολιτικής καταγωγής, προς Στέφου δεν θα μιλάω για τη σχήτη καταγωγή. Δεν λένε τίποτα σε αυτά, όπως και δεν λέει και τίποτα εδώ, λέμε το μνημόνιο και το μνημόνιο. Τι είναι το μνημόνιο και η Τρόικα. Είναι όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πούμε τίποτα για τα πακέρα, αν θα είμαστε ή δεν θα είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πούμε ότι αγωνιστούμε να ανατρέψουμε τα μονοπόλια, τον καπιταλισμό, αν και να καταφέρουμε το λαό στο προσκήνιο στην εξουσία. Δηλαδή, με το που θα γίνει ο Τσίπρας το Δεκέμβριο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Αριστερού Κόμματος, λυθήκανε τα θέματα στην Ελλάδα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρουμε τους ηρισμούς καπιταλιστικούς την οποία επιδιώκεται. Αυτά πρέπει να τα πούμε στο λαό. Και ο λαό μας να ακούσει και να καταλάβει. Και εμείς με ετοιμότητα, με καθαρότητα, με σεβασμό ένα στον άλλον. Και αντιλαμβάνεται την κυρία Κασίμη και το σεβασμό των προσωπικά των εκφράσεων να εκφράσει. Παρέμβαση ήταν να σεβαστούμε να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση την κυρία εκεί.
πάθει. Και αυτό να είναι κατανοητό. Ποτέ από εμάς τους κομμουνιστές δεν θα ακούσεις προσβλητικά πράγματα, ούτε εσύ ούτε κανένας άλλο. Γιατί σας σεβόμαστε και όλους όμως όλο το λαό. Οι παρεμβάσεις μας έχουν πολιτικό και μόνο χαρακτήρα. Και έτσι πάρα το χαράκι. Και όλοι κρινόμαστε. Και όλους μας ξέρει η ψωνία. Και δυστυχώς εμείς, το υποφερόμενος που έχει δημόσιο συνέχεια λόγο και εμφάνιση. Κυρία Κασίμη, η Κιμ, άκουσα σε εκτελεστή, η Κιμ, κυρία Κασίμη, η Κιμ κάνει 80.000 παρακολουθήσεις την ημέρα και έλεγε πως όλα αυτά της Χρυσής Αυγής τα είχε ήδη καταγράψει πριν τα γεγονότα. Αφήστε το μεγάλο, ξέρω τον έρθει το σημείο του μεγάλου αδελφό, δεν χρειάζεται εμάς. Λοιπόν, έτσι ως απάντηση αυτό, λοιπόν, με όλα αυτά τα λόγια, εμείς θα στηρίξουμε κάθε θετική ενέργεια από όπου και αν προέρχεται, αρκεί να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Δεν στεκόμαστε όμως μονάχα στη βελτίωση ή στην ανακοπή του φάπλου αυτού του κύκλου της αντιλαϊκής πολιτικής. Η κατεύθυνσή μας είναι για ανατροπή του καπιταλισμού, του ίδιου των μονοπωλίων αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, μακριά από θεωρίες άκρων που λέει ο αξιότιμος πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε αυτή την περίοδο, τα οποία πρέπει και αυτά να καταγγέλνουν. Εδώ το όργανο αυτό της τοπικής διοίκησης που είναι στην πόλη μας που θέλουμε να έχει πολιτικό, αν θέλετε, προσανατολισμό και να αγωνιστούμε όλοι πραγματικά έτσι που να βελτιωθεί και η δουλειά του Πολιτικού Συμβουλίου σε μια αγωνιστική διακατεύθυνση ανατροπών. Μόνο έτσι πραγματικά θα πετύχουμε και θα βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ τους δείχνους. Δεν χρειάζονται υπολογίες ότι είμαστε ο κόσμος δήμος θετικός κτλ. Το γνωρίζει ο κόσμος. Και εμείς θέλουμε στο δημόσιο μας λόγο αυτά που είναι έστω σε τεχνοκρατικό επίπεδο να ξέρετε ότι ποτέ δεν τα αποκλείψουμε. Θα πάμε παραπέρα όμως από αυτά. Γιατί προήλθαν. Γιατί απολύθηκαν 5 σχολικοί φύλακες. Γιατί απολύθηκαν 15 αστυνομικοί. Γιατί θα απολύθουν κι άλλοι υπάλληλοι μέσα στο διάστημα του έστω. Αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν. Με αυτή την έννοια από πολιτική δηλαδή θέση, ξανά το έχουμε πει και με την. Από όταν αρχίσαμε εδώ και πιστεύουμε πως αυτό θα συνεχίσουμε με την εντολή του λαού της Νέας Μύρνης, δυο πολλοί ακόμα κομμουνιστές του Συμβούλου για να συμβάλλουν ακόμα πιο πολύ και μέσα από αυτό το όργανο στην ανατροπή αυτή της πολιτικής. Θα στηρίζουμε, είναι πολιτική μας η θέση, γι' αυτό πραγματικά ψηφίζουμε ενάντια σε αυτόν τον ισολογισμό, όχι γιατί έχει υποκρίτη τέτοια διαχειριστικά πράγματα μακριά από μας, δεν μας απασχολούν. Ξέρουμε πως δεν είναι το δατό, πως το λένε οι άνθρωποι, γνωστοί είναι και τα λοιπά. Τεχνοκρατικά είναι ένας ισολογισμός που έτσι είναι. Όμως για τη λαϊκή κατεύθυνση, για τη λαϊκό προσανατολισμό, δεν εκφράζει τις διαθέσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτών μας, μάλλον όλης της πλειοψηφίας των δημοτών μας, σε όλα αυτά τα επίπεδα τα οποία έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κομπάκη, το πράγματι. Είναι ευχάριστο να ακούει κανείς μια γενική πολιτική τοποθέτηση και πάντα πρέπει να παρακολουθεί και να τα συνδέω με τα τοπικά, με τα γενικά, γιατί αλλιώς τι ρόλο πολιτικό μπορούμε να παίξουμε. Πάντοτε βέβαια, γνωρίζοντας ότι ούτε αυτοδιοίκηση είμαστε, γιατί είμαστε εξαρτημένοι ως θεσμός, μόνο στα λόγια είμαστε αυτοδιοίκηση. Στην πράξη, ετεροδιοίκηση είμαστε. Δεν νομοθετούμε και δεν έχουμε και οικονομικά μέσα τέτοια, γιατί έχουμε την εξάρτηση στην οικονομική της κεντρικής εξουσίας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κινούμεθα με σύνεση, με σεβασμό στον πολίτη και κυρίως στη δική μας πορεία. Γιατί περπατάμε στον δρόμο, ευτυχώς, πολλά χρόνια και όσα τα υπόλοιπα μας μένουν και θα τους κοιτάμε σε ευθεία τους συμπολίτες μας. Ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα πάνω. Σοσιαλιστική μισή δεν μπορούμε να γίνουμε. Και μέχρι να γίνουμε, πρέπει να παλεύουμε για το καλύτερο των δημοτών. Δεν έχει σταθεί εμπόδιο η οικονομία του Δήμου για να ανταποκριθούμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, πράγματι θα συμφωνήσω με τον κύριο Βεβουλίδη, με αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε το μέλλον της πόλης, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται όλη και η Ευρώπη
και να δούμε την υποκροσμίωση νέων σε μια κατάσταση έφευγης ανάπτυξης. Αυτό είναι κακό που δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον της δράσης μας. Αλλά σήμερα έχουμε την δυνατότητα και όσο θα είμαστε στη δημοτική αρχή να μην αφήσουμε κανέναν άνθρωπο που έχει την ανάγκη να μην είμαστε συμπαραστάτες. Δεν θα λείπουν οι ανάγκες με εθελοντές, κύριε Φρακούλη. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ο εθελοντισμός είναι μια ιστορία η οποία είναι πρέπει να υπάρχει, εκπαιδεύεται γι' αυτό, αλλά δεν χρησιμοποιείται σε καμία δράση παρά μόνο όταν και όποτε φιγουρικά ήδη θέλουν. Σε καμία δομή που δει. Δεν υπάρχει εθελοντής που να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται να κάνει ο Δήμος. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Τα χρήματα υπάρχουν και διατίθενται. Θα έρθει ο προϋπολογισμός εκεί όπου μπορούμε να κάνουμε πραγματικά και επιμέρους αλλά και γενικά την πολιτική του Δήμου και να ασκηθεί και η πρέπουσα κριτική και επικοδομητική θα έλεγα, γιατί δεν την έχουμε δει δυστυχώς μέχρι τώρα ούτε την επιμέρους. Κοιτάξτε το, δεν θα απαντήσω στον κύριο Κούπα διότι με τόσα λογιστικά που ξέρει και να διαβάσει τους ισολογισμούς, τι τον εμπόδισε να έχει το άθλιο παρελθόν του κυρίου Στόπου. Άφησε δύο δις χρέος απλήρωτη ή μισθή Δεν μπορώ να κάνω.
Όχι, σαν να σ' αγαπάει, δεν είστε να ότι βεβαίως πάντα στο καλό υπάρχει το καλύτερο και πρέπει να προσπαθούν και εκεί να δώσουν όλοι. Και που λένε για να δει καλύτερο αυτός ο πολίτης της νέας γενιάς. Αλλά συνεχώς μια κριτική άγωνη δεν πάει πουθενά, δεν βοηθάει κανένα. Μόνο ψυχουλάκια θέλουν αυτοί που το κάνουν. Αν θέλουν πραγματικά την αγάπη της πόλης και των πολιτών, θα έκανε κάτι να διαβάσουν κάτι, να μελετήσουν, να σχεδιάσουν, να το φέρουν. Και αν δεν το υλοποιήσουν, να μας κατακεραυνώσουν. Αλλά δεν το κάνουν, δεν πειράζει. Εμείς επαρκούμε, μπορούμε ακόμα. Και θα μπορούμε για πολλά χρόνια. Γι' αυτό εξοπλιστείτε με πολύ υπομονή. Όλοι μεγάλοι είμαστε, αλλά δεν έχει σημασία η ηλικία που είναι και ναι. Θα το παλέψουμε κι άλλο το πράγμα. Η κοινωνική πολιτική και όλες οι δράσεις του πολιτισμού και το σχολείο που αναφέρατε και ότι μπαίνουν σε πρώτη προτεραιότητα. Δεν πάνε σε τελευταία. Δεν γίνονται έργα. Τα μοναδικά έργα που γίνονται είναι όχι εξυμφίων χρημάτων. Γίνονται για να αξιοποιήσουν χρήματα που έτσι και αλλιώς τα χάνονταν. Τα χρήματα του κοινά μας γυρεγαπούμε, μελετούμε, τα βάζουμε και τα επενδύουμε για το κοινό καλό. Αυτό είναι στην κρίση του λαού. Φορτός ψαρμός αλληλού. Θα έρθουν οι εκλογές και θα πάρετε την απάντηση και θα από την κυρία Τσέκα, που δεν την ευχαριστούμε και από τον κύριο Μοντελάκη.
Κύριε Σεμάκος, αυτή η συζήτηση πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί είναι και κορυφαία, από τις κορυφαίες στιγμές του Δημοτικού Συμβουλίου, η ψήφιση του ισολογισμού που αποτυπώνει την πορεία του Δήμου το χρονικό διάστημα του 2012. Η διαπίστωση είναι, τουλάχιστον το είπα και στην αρχή, ότι ο ισολογισμός του Δήμου το 2012 είναι άριστος, από ό,τι έχει διαπιστωθεί και από άλλους οι οποίοι έκαναν κάνει έλεγχο στον ισολογισμό μας. Και αυτά όλα τα που ακούγονται, το πλεόνασμα δεν είναι αυτό που είναι και αν πληρώναμε αυτά που χρωστάμε και τα λοιπά, δεν έχει έρθει κανείς, κύριε συνάδελφε, να μας πει ποτέ ότι χρωστάμε σε κάποιον. Έχει έρθει να σας πιάσει κανείς ότι είναι κάποιος στους εργολάβους που το χρωστάμε. Χρωστάμε μισθοδοσία σε υπαλλήλους. Είμαστε στις υποχρεώσεις μας άψογοι. Άρα λοιπόν δεν έχετε κανέναν λόγο να αμφισβητείτε αυτά που κάθε φορά ερχόμαστε εδώ. Είναι το ίδιο τροπάριο που ακολουθείτε από την αντιπολίτευση κάθε φορά. Πιστεύω ότι τουλάχιστον η δημοτική αρχή αυτή η δικιά μας έχει δείξει δείγματα και το έτσι και την τελευταία φορά ότι δεν ανέχεται οποιαδήποτε παρεκτροπή πάνω στην οικονομική διαχείριση. Είδατε ένα γεγονός που αντιμετωπίσαμε το καλοκαίρι, ήταν κάτι που μας ταγκόρεσε αφάνταστα, ήταν κάτι που μπορούσαμε να το καθυστερήσουμε, ήταν κάτι που μπορούσαμε να βρούμε διάφορους τρόπους, όμως αντιδράσαμε άμεσα, καλέσαμε τον εισαγγελέα, που ο εισαγγελέας ήταν από το λεξιλόγιο, πιστεύω, του Δήμου έλειπε τόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, εμείς καλέσαμε τον εισαγγελέα και καλέσαμε την οικονομική διαχείριση και την συγκεκριμένη οικονομική περίοδο. Άρα λοιπόν, ο τελευταίος που πρέπει να μιλάει για αυτά είναι η αντιπολίτευση. Και εντάξει, αυτά τώρα που ακούστηκαν, νομίζω ότι είναι και υποκρισία κάθε φορά να ακούγονται πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σε μια διαχείριση δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά. Εδώ είδατε πώς αντιμετωπίζονται παρόμοιες περιπτώσεις και πολύ μικρότερα από εσά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Πάμε σε δημοτική ψηφοφορία, κύριε Αναγκαστό. Ο κύριος Κουντελάκης. Να πω λίγο κάτι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ακούτε. Στην τοποθέτησή μου κατέθεσα μια πρόταση που θέλουμε να την καταθέσουμε και προς ψήφιση. Το διαχειριστικό έλεγχο να μην αφορά μόνο το ζήτημα της υπηρεσίας των πληθυσμών, αλλά συνολικά. Είναι ανάλογα των αποκαθεσμάτων του διαχειριστικού έλεγχου που έχουμε δώσει εντολή να γίνει. Ανάλογα με αυτά θα μας πούνε και οι κύριοι δαπάνητες που έχουν σε άλλα μας. Ναι, αλλά εμείς λέμε να αφορά συγκεκριμένη εντολή. Από εκεί και ύστερα, για κάτι περαιτέρω, είναι ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα βρεθούν. Επειδή όμως όλο αυτό είναι σχετικό με τη συζήτηση που κάνουμε, εμείς θέλουμε να προβάσουμε την πρόταση προς ψήφιση. Η οποία πρόταση τι λέει ακριβώς? Ο πλήρης διαχειριστικός έλεγχος που ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών να μην περιοριστεί στις υπηρεσίες αθλητισμού όπως ζήτησε ο Δήμος, αλλά να γίνει σε όλο το Δήμο. Παράλληλα, να γίνει πλήρης έλεγχος και σε βάθος πενταετίας σε όλα τα νομικά πρόσωπα. Καθώς επίσης να καταγραφούν όλες οι ελλείψεις σε δικλείδες ασφαλείας που σημαίνουν οι ορκωτοί λογιστές και να διορθωθούν. Εγώ σας είπα και την άποψή μου, σας είπα ότι ο Υπουργός από τότε που καταργήθηκε το νομικό πρόσωπο και έφυγε στο Δήμο, ανάλογα με την πορεία του Υπουργού Ελέγχου, θα δούμε τι θα είναι το επόμενο που μας είπατε. Δεν είναι πρόταση, είναι πρόταση κάποιου συναδέλφου. Έτσι κάνει την πρόταση, εσείς κύριε. Θέλω να μην πορεία. Βεβαίως θέλει και μια συνάδελφος να μην ξέρω πορεία. Ωραία, ψηφοφορία του λοιπόν. Θα τελειώσουμε την ψηφορία του συλλογισμού και μετά θα αποκούμε την ψηφορία και την πρόταση της συναδέλφης. Συνεχίζει, κύριε Αναγκαστόπουλο. Ο κύριος Χατζατουριά. Ναι. Ναι. Επαναλαμβάνω από αρχές για τα πρακτικά μου, με ειδοποιεί εδώ ο συνάδελφος. Ο κύριος Κουντελάκης ψήφισε ναι, ο κύριος Χατζατουριά ψήφισε ναι, ο κύριος Μπάκαλη είναι από, η κυρία Ιακωβάκη. Ναι. Η κυρία Δελιγιάννη, ακούσα. Ο κύριος Συρίγος, ναι. Ναι, ο κύριος Ουγκουίνος, ναι. Ναι, η κυρία Μάτιου, ναι. Ναι, η κυρία Κασίμη, ναι. Ναι, ο κύριος Γιαννίδης, ναι. Ναι, η κυρία Καλαδοπούλου, ναι. Ναι, ο κύριος Κοντιδάρης, ναι. Ναι, ο κύριος Καστόρης, ναι. Ναι, ο κύριος Μπίσαλας, ναι. Ναι, ο κύριος Αρκατινός, ναι. Ναι. Η κυρία Φωτεινοπούλου. Ναι. Ναι. Η κυρία Κουτετέ. Ναι. Ναι. Ο κύριος Κρυκλής. Ναι.
Ναι, ο κύριος Σουράτος. Ναι, ο κύριος Αθανασίου. Ναι, ο κύριος Μαζαράκης. Ναι, ο κύριος Αλικάτρας. Ναι, η κυρία Αμόλη. Ναι, ο κύριος Τσακίρης. Ναι, ο κύριος Κούπας. Τι να πείτε. Όχι, η κυρία Νάμα. Όχι, ο κύριος Καραμουσαλής είναι απόν. Ο κύριος Δημάκης. Όχι, ο κύριος Περιμένης είναι απόν. Η κυρία Δαρζέντα. Όχι, ο κύριος Κούρτης είναι απόν. Ο κύριος Νεφελούδης. Αποχή. Ο κύριος Τσιάπης. Με ακούει. Αποχώρησε. Ότι είναι απόν. Άλλο μήνος να αποχώρησε. Η κυρία Απέκη. Απέχω για τους λόγους που προέβαλε ο κύριος Μιχαλούδης. Αποχή. Ο κύριος Βρετός. Ψηφίζω εγώ για όσους λόγους πολιτικούς είπα εγώ για την πληγότητα. Όχι. Ο κύριος Μαντής. Όχι. Ο κύριος Στέφος. Όχι. Όχι. Κυρία Κασιμέρη. Αποχή. Ο κύριος Φραγκούλης. Όχι. Όχι. Κυρία Παμπουρέλη. Όχι. Όχι. Ο κύριος Πρόεδρος Συμβουλίου. Ναι. Ναι. Άρα την ψηφία βέβαια είναι αντίο. Ο συλλογισμός πέρασε μέσα από την ψηφία του παρόντο. Υπάρχει κάτι ένα ρεζάκι να βάλει. Κοσυκτήρια είναι τα ΜΕΤ. Όχι, είναι ένα ρεζάκι, τέσσερα, πέντε, έξι, οχτά. Εννέα όχι. Εννέα όχι. Και έχουμε και αποχές. Μία, δύο, τρεις. Τρεις αποχές. Καταπληκτικό το παρόν. Πέρασε ο συλλογισμός. Δύο. Να γίνει πλήρης έλεγχος και σε βάθος πενταετίας σε όλα τα νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης να καταγραφούν όλες οι ελλείψεις σε δικλείδες της ασφαλείας που επισημαίνουν οι εργοδοτικοί ληστές και να διορθωθούν. Κύριε Δημάρχος, στην αρχή στην εισήγηση μου για τον ισολογισμό, είπαμε ότι γίνονται προσπάθειες να βρεθούν δικλείδες ασφαλείας ώστε να παρουσιαστούν τέτοια φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε. Όσο και την πρόταση αυτή για να επεκτείνουμε τον γενικό διαχειριστικό έλεγχο, σας είπα και πριν και επιμένω ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία του διαχειριστικού ελέγχου από εκεί και ύστερα, από τότε που το Δημοτικό Γυμναστήριο είναι στο Δήμο και από εκεί και ύστερα θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Το λόγο για να Έχετε άδικο, κύριε Δημάρχε. Και ακριβώς αυτό το άδικο σε μένα τουλάχιστον που είμαι κακώς αντιπολιτευόμενος δίνει το δικαίωμα να υποθέσω ότι κάτι πάλι να αποκρύψετε. Η πρόταση της συναδέλφου είναι σαφέστατη. Συνεννείται και πρέπει να συνεννείται αφού είστε υπέρ της διαφάνειας ο έλεγχος να γίνει σε όλα τα νομικά πρόσωπα και σε βάθος πενταετίας. Γιατί όχι. Διαχειριστικός έλεγχος γίνεται όταν διαπιστωθούν στους δήμους ή στους οργανισμούς όταν έχουν διαπιστωθεί τρομερά άτακτες οικονομικές διαχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να διαπιστωθούν από τους οπωσδήποτε ελεγχτές γίνονται και φλήγοι. Μιλάω για τακτικούς. Μιλάω για διαχειριστικούς ελέγχους που ζητάει ένα δημοτικό συμβούλιο, που ζητάει μια δημοτική αρχή, που ζητάει μια παράταξη. Σας ευχαριστώ, κύριε.
ότι διαχειριστικό έλεγχο στα οικονομικά του Δήμου την περίοδο την παλαιότερη μόνη δεν προεκλήθη από την δημοτική αρχή. Προεκλήθη από την αντιπολίτευση όταν δεν υπήρχαν ορκωτήλογιστέ και όταν κατακόδω στο Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνονταν χάος στα οικονομικά του Δήμου. Χάος. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και διαπιστώθηκε ήρθε μετά από 2-3 χρόνια το μπαλάκι για τη δημιουργία εντυπώσεων παραμονές εκλογών ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαχειριστικό έλεγχο πενταετίας στο σύνολο των οικονομικών του Δήμου χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες αμφισβητήσεις και αμφιβολίες περί του τι συμβαίνει και από τη στιγμή που τα φαινόμενα τα οποία προκύπτουν τα μερικά αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να πάτε δήμαρχο κατηγορούμενο 3 μήνες πριν τις εκλογές. Για τη δημιουργία γιατί είναι ένα λεπτό θέμα. Παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε σε ποιους δήμους έχει γίνει διαχειριστικός έλεγχος που τον έχει ζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και πότε. Για να πούμε πού χρησιμοποιείται ο διαχειριστικός έλεγχος και προκειμένου να αποδείξει τι. Γενικώς, ας κάνουμε και ένα διαχειριστικό έλεγχο ότι έχουμε να χάσουμε. Αυτή είναι η αξία και η σημασία του διαχειριστικού έλεγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Από το οποίο ζητήσαμε να έρθει για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες όπου εντοπίστηκε το πρόβλημα. Το εφαρμόσω. Υπάρχει ένας ισορρογισμός χάος, υπάρχουν χρέη, υπάρχουν άτακτες οικονομικές διαχειρήσεις που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τον εσωτερικό έλεγχο του Δήμου, που δεν μπορούν να προσδιοριστούν από τις ΕΒΕΝ, υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έρχεται ξαφνικά ένας σύμβουλος, ο οποίος δεν έχει να κάνει καμία καταγγελία. Έχει το δικαίωμα, δεν το αφήσει το κύριε. Δεν κάνει για διαχειριστικό έλεγχο, ρε παιδιά, 5 μήνες πριν τις εκλογές. Για να έχουμε να λέμε. Δεν είναι έτσι το παιχνίδι. Παρακαλώ, μπορώ να το συζητήσουμε αν θέλετε την επόμενη φορά. Φέρετε που έχει γίνει διαχειριστικό έλεγχο. Σε ποιους δήμους. Στη Θεσσαλονίκη με τα 50 εκατομμύρια. Στο Δήμο Νέας Κρήτης με το 1,5 εκατομμύριο. Το 8 με πρόσκληση της αντιπολίτευσης. Αν ψάξετε θα βρείτε αρκετούς. Πολλούς, λέω αυτούς που ξέρω πολλούς. Όσοι η εμπειρία από το 2015 το και ο κ. Δεφελούδης είναι εδώ. Αν έχει ότι στα καλά καθούμενα ζητάει το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο χάρη Μπούστου. Ας κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Έχει πολιτική χρειά. Δεν είναι χάρη Μπούστου. Έχει πολιτική χρειά. Σημαίνει ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι μπάχαλο. Σημαίνει ότι μπορεί να τα ελέγξει κανένας. Και σημαίνει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του αυτού του πράγματος, του έκτου αριθμού, ζητάει διαχειριστικό έλεγχο. Δεν είναι απλά άντα σε ένα έλεγχο. Υπάρχει έλεγχος ορκωτών ελεγχτών. Που οι διαπιστώσεις του είναι τέτοιες που δεν οδηγούν σε διαχειριστικό έλεγχο. Ούτε για τις αθλητικές δραστηριότητες. Ούτε για τις αθλητικές δραστηριότητες. Λέω, εμείς όμως ζητήσαμε εκεί που παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Δεν υπάρχει όχι βεβαίως σε τέτοιου τύπου διαχειριστικό έλεγχο. Ας υπάρχουν καταγγελίες, αν υπάρχουν, και τότε το Δημοτικό Συμβούλιο θα πει αφού δεν μπορώ να τις ελέγξω, δεν μπορώ να τις διαπιστώσω, θα φέρω το Υπουργείο Οικονομικό. Για να πάει σε όλους τους Δήμους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, θα θέλω γιατί μόνο σοβαρό το θέμα να παίζουμε με αυτά. Όχι, δεν παίζουμε καθόλου. Γιατί να γίνει, γιατί να γίνει. Πολιτικά εννοώ. Διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο Νέας Σμύρνης, τον οποίο εισηγείται μια πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακαλώ να μου πείτε, αν η ίδια πλευρά που έχει κάθε δικαίωμα στο σύνολο των Δημοτικών Συμβουλίων, σε Δημοτικά Συμβουλία που είναι καταρακωμένα τα οικονομικά τους, που χρωστάνε σε όλη την κοινωνία, που δεν, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται μέσα στα οικονομικά τους, έχει ζητηθεί διαχειριστικός έλεγχος. Διότι όταν έρχεται η εκπρόσωπος της τροφής σήμερα, που έχει εκπροσώπους όλα τα Δημοτικά Συμβούλια αντίστοιχης, θα λέει, μάλιστα και κάνω αυτή την άποψη. Θέλω εδώ να διευρυνθεί ο διαχειριστικός έλεγχος, διότι πήγα στην Καλυθέα και είπα να γίνει διαχειριστικός έλεγχος, πήγα στο Ελληνικό με τους καταλογισμούς και είπα να γίνει διαχειριστικός έλεγχος, πήγα στο Ζωγράφο με το χάος των δανείων, τα ξέρετε και τις δόσεις που και ζήτησα διαχειριστικό έλεγχο. Δεν πάω κατά χάφου κουκού
στο Δήμο της Νέας Μύρνης με τέτοια παρουσία οικονομικών δεδομένων και νέο διακινηστικό έλεγχο. Αυτό είναι προσβολή. Πολιτική προσβολή. Έτσι την αντιμετωπίζω όπως έχουμε τη διαφορετική άποψη. Αν γίνει διαχειριστικός έλεγχος, παρακαλώ πείτε μου πολιτικά η πλευρά που το εκπέμπει. Σε ποια άλλους δήμους σήμερα στη Νέα Σμύρνη, στην Ελλάδα, όταν από τους 350 δήμους οι 250 είναι προβληματικοί, ακραία προβληματικοί, για τους οποίους λαμβάνουν ειδικές διαδικασίες, δανειοδοτούνται, έξτρα τους δίνουν λεφτά για λεξιπρόθεσμα που χάσει την μπάλα, έχει ζητηθεί πολιτικά από την ίδια πλευρά διαχειριστικός έλεγχος. Έχει ζητηθεί διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο Καρυφιών, που έχουν πάει 7 διαχειριστικοί έλεγχοι βάρος του Δημάρχου από άλλους. Γιατί κάνει αυτόν τον αγώνα με το ξενοδοχείο, έχουν ζητηθεί διαχειριστικοί έλεγχοι στην ίδια. Δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε εμείς για το Δήμο Καρυφιών. Σε παρακαλώ, άσε να τελειώσω. Εδώ λοιπόν αποκτά ένα πολιτικό νόημα. Γιατί αν είναι μια πρωτοβουλία, η οποία λέει, δεν τα αφήσετε ρε παιδιά, εδώ συζητάμε για την αυτοδιοίκηση, εμείς σαν πολιτική πρωτοβουλία, που λέει ο Άγγελος, εμείς είμαστε κομμουνιστές, ας πούμε, σίγουροι και πολύ σωστά το λέει, πάμε λοιπόν, παίρνουμε μια πρωτοβουλία και ζητάμε από 150 δημοτικά συμβούλια που συμμετέχουν διαχειριστικό έλεγχο, γιατί κακό είναι. Κακό είναι. Πέστε μου λοιπόν, για να δεχθώ εγώ, να ψηφίσω παίζοντας το παιχνίδι, αυτό το παιχνιδάκι, σε ποια δημοτικά συμβούλια έχετε ζητήσει διαχειριστικό έλεγχο. Στις Νέας Μύρνης. Έτσι μπράβο. Για συγκεκριμένους λόγους. Όχι λοιπόν στο διαχειριστικό έλεγχο. Ναι στο διαχειριστικό έλεγχο της ιδίας προτάσεως όταν μετά από 15 μέρες θα έρθει η κυρία Παπαδρέλη και θα μου πει κύριε Κουτελάκη, κύριοι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς στην πλευρά μας, επειδή πιστεύουμε ότι στην αυτοδιοίκηση είναι ένα μπάχαλο, ζητήσαμε στους 6% δήμους διαχειριστικό έλεγχο. Εκεί που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά τα δημοτικά προβλήματα. Και μέσα σε αυτούς τους 100 δήμους, από τους 350 συμπεριλάβουμε. Και γι' αυτό συζητάμε και το διαχειριστικό έλεγχο. Θα είναι άλλη στάση τότε. Όχι έτσι. Όχι πάμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις στη Νέα Σμύρνη με αυτά τα οικονομικά στοιχεία. Γιατί δεν ζητάτε διαχειριστικό έλεγχο στην οίκαια. Γιατί δεν ζητάτε διαχειριστικό έλεγχο στα Καλύβια. Γιατί δεν ζητάτε διαχειριστικό έλεγχο στη Νέα Ιωνία. Είναι καλύτερα τα οικονομικά της αποτελέσματα. Γιατί, γιατί μονάχα στη Νέα Σμύρνη. Τι εξυπηρετεί. Τη διαφάνεια. Αν εξυπηρετεί τη διαφάνεια στο θεσμό της ατομικής αυτοδιοίκησης, να πάρει μια πρωτοβουλία και να υπάρξει μια εισήγηση, θα το προτείνουμε παντού. Όχι έτσι διαχειριστικό έλεγχο. Όχι έτσι διαχειριστικό έλεγχο, κύριε συνάδελφε. Και επειδή πολλοί φοβούνται να απαντήσουν όχι στο διαχειριστικό έλεγχο, εγώ σας γι' αυτό μιλάω όπως τώρα. Για να καταλάβετε τι εστί διαχειριστικός έλεγχος και τι παιχνιδάκι είναι. Και συμπληρωματικά θέλω να μας πείτε λοιπόν, εφόσον ζητάτε διαχειριστικό έλεγχο, παρακαλώ πολύ ποια πολιτικά κόμματα θα τελειώσουν τα παιχνιδάκια. Ποια πολιτικά κόμματα στήριξαν, εδέχτηκαν και αποδέχτηκαν τη φερεγκιότητα, δηλαδή, τη φερεγκιότητα και την αξιοπιστία της συγκεκριμένης υπαλλήλου του Δήμου. Ποιοι βουλευτές και ποια κόμματα ζήτησαν και πήραν τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης υπαλλήλου για την οποία εμείς απολογούμαστε επί 3 μήνες και ορθώς, την κάλυψαν με την αξιοπιστία και την αξιοπιστία. Είχατε ορίσει υπόλογο στη συγκεκριμένη. Εγώ έχω την ευθύνη που δεν την έχω, αλλά την παίρνω ότι την όρισα υπόλογο. Και επειδή σήμερα μου ζητάτε και δεν μιλάω. Έτσι, δεν είναι. Έχω. Βεβαίω. Γιατί βρίσκει όταν σου λέω την πολιτική ευθύνη. Γιατί βρίσκει. Έχει την πολιτική ευθύνη. Έχει την πολιτική ευθύνη. Έχει την πολιτική ευθύνη. Α τα κάνετε αμφιβολική. Σου λέω έχει την πολιτική ευθύνη. Φωτογραφεί τον εαυτό σου. Φωτογραφεί τον εαυτό σου. Σου μιλάω σε κεκτημένε. Και επειδή ο καθένας θέλει ένα καλό ενόμενο κατά μου πολιτικό παιχνίδι. Παρακαλώ, μπορεί να μου απαντήσει η κυρία Παπαδρέλη, ποια κόμματα
στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους και ζήτησαν τις υπηρεσίες και προσεφέρθησαν τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης υπαλλήλου στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Για να δείτε ποια υπάλληλο ο Δήμος και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος όρισαν τόσο πόλεμο. Την υπάλληλο που προηγούμενα στήριξαν καθόλου αξιόπιστα κοινοβουλευτικές ομάδες και κορυφαία πολιτικά κόμματα της του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτοί βάλαμε να φυλάει τα οικονομικά του Δήμου. Και καλώς κάναμε γιατί δεν ξέρω αν έχει ευθύνη και να αποδειχθεί ότι δεν έχει ευθύνη άλλο. Αλλά έτσι προστατεύσαμε. Βάζοντας αυτόν τον άνθρωπο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, των γραφείων του Δίκη, της Βουλευτού Β' Περιφέρειας που αν την είχε πάρει το 12 που τη ζήτησε, σήμερα θα είχε υπάλληλο στο γραφείο της η οποία θα κατηγορεί το για το 12. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι σχέση σκεπάζονται τα αντίστοιχα δεν μείνονται όμω πριν. Δεν αντιλαμβάνομαι καταρχήν τον εκπαιδευτικό που υπάρχει κάποιο που είναι εμεί κάποια άλλη πολιτική κίνηση. Κάποια πολιτική κίνηση που θέλει ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό και καταλήγεται κύριε Κουτελάκη να το συζητάτε υπερφέροντα. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, μετά από το βάζαμε και στο παρελθόν, μετά από το ζήτημα της υπεξαίρεσης που προέκυψε, εμείς θέλουμε και συνεχίζουμε να θέλουμε να μπει προς ψήφιση ο διαχειριστικός έλεγχος που ο ίδιος ο κ. Τζουλάκης σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε πει ότι είχε ζητήσει διαχειριστικό έλεγχο για το Δήμο και όχι για τα γυμναστήρια. Προφορικά αυτό τουλάχιστον είχατε πει κ. Τζουλάκη, το έχω σημειώσει, ναι. Εμείς λοιπόν ζητάμε ο διαχειριστικός αυτός έλεγχος να επεκταθεί, ναι, επιμένουμε στην ψήφιση της πρόταση. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Θα μπούμε σε ψηφοφορία. Η μία είναι της κυρίας Μαγουρέτη και η άλλη. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό τοποθέτησε πάνω σε διαδικαστικό είναι να καθίσουμε τα διαδικαστικά μετά αμέσως αν γίνει να πάμε από εκεί στο άλλο σύνολο να το αποφασίσουμε θα αρχίσουμε να 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 σε μια καπιταλιστική κοινωνία και τα λοιπά θα έρθει και δεν διαστήματα. Εμείς όμως με αυτά τα πρόσωπα τα οποία ο Γιώργος ο αγαπητός είπε και τα λοιπά, το κόμμα έχει αποσυνδεθεί χρόνια τώρα. Λοιπόν, ένα κόμμα. Μην τα βλέπουμε λοιπόν τώρα. Όπως σου είπα, δεν θέλω να πω για παλιά ξινά στα φύλλα για άλλα θέματα. Μιλάω για το 12. Όχι, πολύ λίγο. Μιλάω για το 12. Όχι, εμείς δεν έχουμε καμία. Είπα για εσάς. Εντάξει, ξεχώρισε. Μιλάω για το 12. Ένα. Σε παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, επειδή υπήρχε δημοσίευμα, θέλω να αποκαλύψετε την τάξη. Εμείς πιστεύουμε παρά όλα αυτά στο τεκμήριο της ανθρωπότητας, τα πράγματα που πάρουν τον δρόμο, θα δούμε ένα το κρατούμενο. Δύο, στην πρόταση που γίνεται. Ακούστε, για μένα ψηφίζονται ισολογισμοί και απολογισμοί κάθε χρόνο. Εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας, σαν κομμουνιστέ, έχουμε καταψηφίσει όλους τους πολιτικούς που έχουμε. Μια όριστη πρόταση που γίνεται έτσι και σε αυτή την περίοδο που έρχεται έτσι όπως έρχεται, δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε και είμαστε καθαροί από τότε. Πολύ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψηφοφορία. Δεν είναι πρόταση. Όχι, όχι, άλλο δεν είναι. Άλλο. Συγχούμε. Με το πρόταση. Η άλλη δεν είναι μένει όσο το λέω. Η πρόταση που βάζω εγώ είναι η πρόταση του Δημάρχου. Διαχειριστικός έλεγχος στις αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου. Μία πρόταση, διαχειριστικός έλεγχος στο σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, δεύτερη πρόταση. Και στα νομικά υπάρχει μία ναι ή όχι. Υπάρχουν δύο. Κυρία Μαγκολίνη, κυρία Μαγκολίνη, και εγώ εισηγούμε αυτή την πρόταση. Αυτό είπα. Όχι, δεν είναι. Ωραία, κύριε Αναγκοστάτη, να αναγνωριστούμε. Πάμε στο προηγούμενο. Σας παρακαλώ. Η πρόταση του Δημάρχου για διαχειριστικό έλεγχο των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου. Αυτό έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει πάει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει ανακοινώσει ότι υπάρχει. Για ποιο λόγο να πάρει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού είναι βούλη στη Δημάρχου. Αυτό έχει πει παιδιά εισαγγελέα θα μα τη λένε. Θα γίνει ούτω ή άλλω δεν προσχέτει ότι υπάρχει. Τι λέει. Αλλά πάει στο δικαστήριο. Είναι σαν να λέμε ότι θα πάρει απόφαση του
Ο κύριος Μπίσαλας,
Η κυρία Φωτεινόπουλου. Δεν υπάρχει πρόταση Δημάρχου, υπάρχει βούληση του Δημάρχου. Λέμε ναι στην πρόταση της κυρίας Μπαμπουέλ. Πρόταση της κυρίας Μπαμπουέλ, κυρία Νάμπο. Ομοίως την πρόταση της κυρίας Μπαμπουέλ, ο κύριος Καραμουσαλής είναι απόπειρος Δημάρχης. Την πρόταση της κυρίας Μπαμπουέλ, ο κύριος Περιμένης είναι απόπειρος. Η κυρία Ταρζέντα αποχώρησε. Ο κύριος Κούρτης είναι απόπειρος. Μα το διεθνή συμφωνία πώς θα την έχεις κοιτάξει. Δεν θα την έχεις κοιτάξει. Ε, πώς δεν έχεις σχέση. Μα τον έχω πρόσφατο. Η κυρία Πέρκη. Η κυρία λέμε για όσο το περιλαμβάνει κατά πέρα. Μα τι θα πει. Μα δεν μπορεί να το πει. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κασιμέδη, κυρία Κασιμέδη, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό το ίδιο. Κύριε Άγγελε, κλείστε τον μικρόφωνο. Στον έλεγχο, δηλαδή θα γίνει έλεγχο στον ΟΝΑ. Θα γίνει και αυτόν ονάς, γιατί είναι νομικό πρόσωπο. Γι' αυτό έχει πάρει το πρόσωπο. Για την περίοδο εννοώ που ήταν νομικό πρόσωπο, αυτό ρωτάω. Από την περίοδο που ήρθε το γυμναστήριο στο Δήμο. Από τότε. Από τότε. Θα το πεις κυρία Μαμπορέλη. Για πού είναι το παραγράφο. Πρόταση της κυρίας Μαμπορέλη. Πού θα κάνω εγώ τώρα. Πρέπει να μου πει ότι η πρόταση του Δημάρχου αφορά έτοιμα το οποίο ήδη έχει γίνει προ το Υπουργείο των Αθηνών 5 Οκτώβριου 2013. Thank you.
Thank you.